Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και απόψε μαζί μας εδώ στις παρεμβάσεις. Είναι Πέμπτη, είναι 7 Μαρτίου, δεν είναι ακριβώς Πέμπτη, είναι τσικνοπέμπτη για την ακρίβεια. Έτσι είναι, ακριβέστατο. Τσικνήσατε, κύριε Στούμπο. Όχι, όχι. Όχι, ούτε λίγο. Είμαστε ατσίκνηστοι εντελώς. Εμείς τσικνήσαμε λίγο πριν έρθουμε, θέλω να σου πω. Νομίζω είστε καλύτεροι. Παραδοσιακοί. Παραδοσιακοί. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι αργά τη νύχτα, να βρούμε τα τέκνα μας. Θα δούμε. Μετά την εκπομπή. Ποτέ δεν είναι αργά. Βέβαια, ποτέ δεν είναι λίγο βαρύ να τσικνήσουμε εκεί την ώρα, αλλά δεν πειράζει, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Με μέτρο. Παρά το γεγονός ότι έχουμε τσικνοπέμπτη, έρχεται και η καθαρά Δευτέρα. Έχουμε επικαιρότητα πλουσιότατη σε ειδήσεις και σε αντιπαραθέσεις. Ξεκινώντας από τη Βουλή σήμερα, θέλω να πω, που είναι σε εξέλιξη η συζήτηση για το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Όπου σήμερα έγινε χαμός. Πριν από λίγο μου λένε ότι υπάρχει μία. Πώς να το πω τώρα, επίθεση, παρέμβαση, όπως λένε ήδη, στο σπίτι του κυρίου Πιερακάκη. Αυτή η γνωστή. Ρουβίκονας. Επίθεση από 30 αγνώστου στο σπίτι του κατοίκη του κ. Πιερακάκη πριν από λίγη ώρα στη Βουλή. Αυτά τα οποία δεν καταλαβαίνω πραγματικά τι σκοπούς εξυπηρετούν και ποιους εξυπηρετούν και γιατί γίνονται και. Ποιο είναι το κέρδο. Γράψα στους τοίχους. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Πριν από λίγο έγινε γνωστό αυτό. Το είπε ο ίδιος στη Βουλή. Δεν έχει ιδιαίτερη έκταση. Ωστόσο, σήμερα είχαμε πολύ μεγάλη ένταση στη Βουλή και για την ουσία του νομοσχεδίου, το οποίο αύριο λογικά, τέτοια ώρα που μιλάμε, θα είναι νόμος του κράτους. Θα έχει ψηφιστεί από την πλειοψηφία της Βουλής, από τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή. Μόνη της το ψηφίζει αυτό. Και από μία ατάκα του κ. Κουτσούμπα. Σήμερα στη Βουλή, που νομίζω ότι πολύ δικαιολογημένα, αυτό είναι σχόλιο, δεν είναι είδηση, έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Αναμενόμενο ήταν αυτό. Αναμενόμενο. Γελάει ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ εδώ, θα τον δείτε σε λίγο, θα τον καλησπερίσουμε. Αλλά εγώ θα πω και την άποψή μου εκτός από την είδηση. Ναι. Στη συνέχεια όμως τη συζήτηση. Στη συνέχεια. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε μισό λεπτάκι. Να καλησπερίσουμε τους καλεσμένους τους καταρχάς. Ο κ. Βασίλης Οικονόμου, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, κ. Οικονόμου, ευχαριστούμε πολύ που είστε στην παρέα μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, η κυρία Γιωταπούλου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας και εσάς σας ευχαριστώ. Σας θέλω, είχατε πάει προχθές με τον κύριο Φάμελο μαζί σας στην αντιπροσωπεία που σας είδαμε. Ακριβώς. Το με άρχισε εσωτερικών για το θέμα των email, δεν είναι, της κυρίας Σημακοπούλου. Ναι, ναι. Ωραία, θα τα πούμε και αυτά στην κουβέντα μας. Ο κύριος Παναγιώτης Δημόπουλος, καλησπέρα σας. Ο καθηγητής της Πανεπιστημίου της Πάτρας, πρώην αντιπρίτανης. Και το μεάρχης του ΠΑΣΟΚ και νομίζω και υποψήφιος ευρωβουλευτής. Αν και δεν έχει ανακοινωθεί ευρωψηφοδέλτιο, ναι. Θα είσαι ευρωψηφοδέλτιο, κύριε Δημόπουλε. Από ό,τι φαίνεται. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Και αυτό που χαμογέλασε την ώρα που έκανα το σχόλιο, ο κύριο Μανώλη Συντιχάκη, βουλευτή του ΚΚΕ. Καλησπέρα, κύριε Συντιχάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει μία τάκα του κυρίου Κουτσούμπα, να τη δούμε, που έχει προκαλέσει μια θύελλα αντιδράσεων. Τώρα για το ανέκδοτο του σκανδιναβικού μοντέλου. Ούτε οι Σκανδιναβίδες σας πιστεύουν, αφού και αυτοί έχουν πάρα πολύ πικρή πείρα από την επιβολή διδάκτρων που οδηγούν ακόμα και σε αυτή τη σαπίλα νέες κοπέλες, φοιτήτριες, να οδηγούνται να αναζητούν sugar daddies για να χορηγήσουν τις σπουδές τους. Με γνωστά ανταλλάγματα φυσικά, τα ξέρετε. Αλλά μάλλον πρέπει να βρείτε άλλον καπιταλιστικό παράδεισο να αντιγράψετε. Χαμός έχει γίνει για αυτή τη φράση, κύριε Στούμπο. Νομίζω είναι ακραίο το τοποθετήσιο. Τώρα, εντάξει, προσπαθεί να κάνει ένα σχήμα λόγου. Ναι. Αλλά νομίζω είναι ακραίο, γιατί πάει να κάνει την επίθεση στις αναφορές που είχαν γίνει για τα, ας το πούμε, εκπαιδευτικά συστήματα της Σκανδιναβικής Χερσονήσου. Και ευρύτερα. Αλλά νομίζω εκεί το παρατράβηξε. Λοιπόν, τώρα τι άλλο έχουμε σήμερα, πριν πάμε στους καλεσμένους μας, τι άλλο έχουμε σήμερα, θα κουβεντιάσουμε αυτά όλα αναλυτικά. Έχουμε την εξέλιξη της συζήτησης στη Βουλή, όπως είπαμε. Έχουμε, προφανώς φαίνεται πως διευρύνεται αυτή η κόδρα της πολιτείας, της εκκλησίας με την πολιτεία, για να το πω σωστά. Η εκκλησία έχει ξεκινήσει. Αυτό λέω, της εκκλησίας λοιπόν με την πολιτεία. Σε αυτή τη συγκυρία τουλάχιστον. Προφανώς εν όψη και της 25 Μαρτίου. Και της Κυριακής της Ορθοδοξίας, βλέπουμε ότι οι ιεράρχες επιμένουν στη σκληρή γραμμή. Και όχι όλοι πάντως, από ό,τι ακούγεται και μαθαίνουμε. Ναι, η Εκκλησία συνολικά όμως νομίζω ότι. Έχει πάει σε μια σκληρή κατεύθυνση. Και με την ιστορία της Κυριακής Ορθοδοξίας και της μη συμμετοχής της σε αυτό το γεύμα που παρατήθηκε από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον εκάστοτε, κάθε χρόνο. Που δεν θα γίνει νομίζω φέτος. Δεν θα γίνει. Έκλεισε νομίζω το ζήτημα. Αυτό έκλεισε. Έκλεισε το τι με θα την γίνει... αποδοχή της πρόσκλησης από την πλευρά της.
Τι θα γίνει στις παρελάσεις, Δημήτρη μου, στην 25η Μαρτίου, που υπάρχει πάντα ένας εκπρόσωπος της Εκκλησίας, ξεκινώντας από τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο, συνήθως, όχι πάντα, συνήθως στην παρέλαση. Θα είναι βήμα πίσω αν ο Αρχιεπίσκοπος δεν πάει στη Μητρόπολη, πιστεύω. Και οι Μητροπολίτες στις παρελάσεις, τις τοπικές. Θα έχουμε στατιστικά δεδομένα να συζητήσουμε πολλά μετά. Αν κρίνουμε από τις καταστάσεις του Πειραιός, της Κερκύρας, τα είπαμε και χθες λίγο, τα επαναλαμβάνουμε και σήμερα. Δεν θα ήθελα να βλέπουμε την ίδια συνέχεια των επεισοδίων, αλλά μάλλον θα την έχουμε. Λοιπόν, τώρα, να πω επίσης ότι έχει προκαλέσει επίσης φοδρή αντιπαράθεση και αυτό το οποίο συνέβη χθες στην Οδυσσό, παρουσία του Πρωθυπουργού, όταν είχαμε αυτή την επίθεση των Ρώσων με drones σε βάση, με πυραυλική επίθεση, συγγνώμη, σε βάση drones εκεί στην Οδυσσό. Οι Ρώσοι λένε επισήμως ότι δεν είχαν στόχευση ούτε τον Ζελέσνη, ούτε προφανώς τον Έλληνα Πρωθυπουργό, γιατί αν είχαν οποιαδήποτε τέτοια στόχευση, θα είχαν πετύχει το στόχο τους. Από την άλλη πλευρά υπάρχει πολύ, πολύ έντονη αντιπαράθεση και εδώ γιατί αρχικά χθες δεν είχαμε τοποθετήσεις από τα κόμματα. Σήμερα είχαμε τοποθετήσεις από τα κόμματα, θέλω να πω, της αντιπολίτευσης. Και αυτό το αξιοποίησε η κυβέρνηση λέγοντας ότι να μας πείτε με ποιον είστε, εν πάση περιπτώσει. Βεβαίως σήμερα τοποθετήθηκαν όλα, θέλω να πω, και καταδίκασαν αυτό το οποίο έγινε. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε την Ελλάδα να αναστενάζει σήμερα στις ψησταριές, αλλά τον κόσμο να αναστενάζει στα σούπερ μάρκετ. Το οποίο συνεχίζει τα στοιχεία τα οποία βγαίνουν και θα ασχοληθούμε και με αυτό το θέμα στην πορεία της συζήτησης. Είναι απογοητευτικά για την πορεία των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Δεν είναι στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι κάτι καλό, κάτι καλύτερο από αυτό που ζούσαμε μέχρι τώρα έρχεται. Θα το δούμε όμως αναλυτικά. Και τι άλλο, κύριε Στούμπο μας. Είχαμε βέβαια και μια κόντρα στη Βουλή έντονη μεταξύ του κυρίου Πολάκη και του κυρίου Πλεύρη. Από αυτά τα οποία έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε όμως στη Βουλή, βλέπω ότι τα αντιμετωπίζει κάπως. Νομίζω τα επαναλαμβανόμενα αυτά δεν έχουν την ίδια επιτυχία της αρχικής εκδήλωσης. Αλλά τέλος πάντων, εκείνο που θα συζητήσουμε, υποθέτω, σε επόμενη ευκαιρία, είναι αυτές οι ανακοινώσεις που έκανε σήμερα ο Υπουργός Υγείας, που κάνει ακόμα παραπέρα βήματα για υγεία γιοταχή, να το πω έτσι λίγο. Εσύ το λες αλλιώς. Εγώ λέω, δίνει τη δυνατότητα στους γιατρούς του ΕΣΥ να κάνουν και ελεύθερο επάγγελμα. Δεν το βρίσκω κακό εγώ, αλλά εντάξει, δεν θα συμφωνήσουμε σήμερα. Έχει, με εμένα είναι έχει βέβαιο αυτό. Πολλές πλευρές. Όχι, εγώ δεν είμαι δογματικός σε τίποτα. Εγώ είμαι δογματικός. Έχει πλευρές που, αν δεν γίνει σοβαρή συζήτηση για το πλαίσιο, ναι, τους ελέγχους κτλ., θα πάμε πράγματι σε υγεία γιοταχή. Λοιπόν, τώρα, επειδή ο κύριος Συντηχάκης, όταν είπα την είδηση, χαμογέλασε, δεν θέλω να συζητήσουμε μια ώρα γι' αυτό, δεν το συζητάω, αλλά θα ήθελα να μας κάνετε ένα σχόλιο πρώτο. Εγώ θέλω να σας πω, όταν το άκουσα το μεσημερό απόγευμα, πότε έγινε αυτή η αναφορά στους sugar daddies, ότι τα κορίτσια τα οποία φοιτούν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια μη κρατικά στις σκανδιναβικές χώρες αναγκάζονται να καταφύγουν να εκπορνεύονται ουσιαστικά, γιατί αυτό εκπόρνευση είναι. Θέλω να σου πω ότι επειδή εμένα η κόρη μου έχει πάρει πτυχίο από το ΕΚΠΑ, έχει δουλέψει και μετά αποφάσισε να κάνει και ένα μεταπτυχιακό στην Ολλανδία, σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο, δεν το άκουσα καθόλου καλά αυτό. Μήπως κάνετε λάθος. Θέλω να πω ότι καμιά φορά τα κόμματα κάνουν λάθη. Και λένε μετά δημοσίως, ήταν μια λάθος φράση, εν πάση περιπτώσει. Μια στοχεία. Βλέπω όμως ότι επιμένει το ΚΚΕ να τη στηρίζει αυτή την ιστορία, την οποία προκύλασε από δοκιμασία, όχι μόνο την κυβέρνηση, από το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Απομονωθήκατε στην ιστορία αυτή. Σας λέει κάτι αυτή η αφίσα. Τι λέει, μια αφίσα, μου δείχνετε που λέει τι. Είναι μια αφίσα από τη Σουηδία, που λέει τι. Από ένα κεντρικό δρόμο τη Σουηδία, στη Στοχόλμη, που ο τίτλος αυτής της αφίσας είναι «Μηδέν δάνειο, βγες ραντεβού με ένα sugar daddy». Και τι σημαίνει αυτό. Σας δώσω δηλαδή, sugar daddy σημαίνει «βγες με ένα πελάτη». Σας δείξω στο διαδίκτυο. Δηλαδή, ναι. Βέβαια δεν είναι το μοναδικό. Αυτά συμβαίνουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως για παράδειγμα, λένε στους φοιτητές, παροτρύνουν τους φοιτητές που δεν έχουν να πληρώσουν τα δίδακτρα, πηγαίνετε, γίνετε μισθοφόροι στην Ουκρανία, στον πόλεμο της Ουκρανίας. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι η εμπορευματοποίηση της παιδείας σε μία σειρά χώρες έχει οδηγήσει ακόμα και σε τέτοια φαινόμενα σύψης. Η δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένη. Και πραγματικά δεν μας εκπλήσει. Περιμέναμε τέτοια χοντροειδέστατη επίθεση σε βάρος του ΚΚΕ. Καλώς την περιμένατε την επίθεση. Και ειδικά στο Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, σε μία στιγμή πια που το φοιτητικό κίνημα έχει σπάσει την βιτρίνα της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση ιτήθηκε από τα ποδητήρια. Και ιτήθηκε από τα ποδητήρια διότι η συντριπτική πλειοψηφία της νεολαίας σήμερα και ειδικά η φοιτητική νεολαία έχει απορρίψει αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα για την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων. Έχετε παρατηρήσει όμως, αύριο στις 12 ότι βρήκατε απέναντι θα πλημμυρίσει όλα το κέντρο της Αθήνας. Δεν βρήκατε μόνο την κυβέρνηση. Συγγνώμη. Αυτό που λέτε ότι όντως η κυβέρνηση έχει βρει απέναντί της στο νομοσχέδιο εσάς
την νεολαία, ένα μεγάλο κομμάτι της νεολαίας, δεν λέω την νεολαία, μεγάλο κομμάτι. Και αυτό είναι που ενόχλησε. Εδώ όμως, και ενόχλησε και πάρα πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μισό. Βρίσκεται απέναντί σας και όλα τα κόμματα. Δεν βρίσκεται μόνο. Ποια είναι τα κόμματα, με συγχωρείτε. Όλα τα κόμματα της Βουλής. Όχι, βγήκαν και σε απέναντι στις θέσεις του ΚΚΕ. Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια βεβαίως βρίσκεται η κυβέρνηση, βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι όλοι έχουν ομονοήσει στα μη κρατικά πανεπιστήμια, δηλαδή στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, δεν το λένε όλοι ανοιχτά, αλλά ομονοούν ακριβώς αυτό, να οδηγηθούμε στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του συντάγματος, που σημαίνει τι, αναθεώρηση άρθρου 16 του συντάγματος. Δίδακτρα στα προπτυχιακά. Μια στιγμή τώρα. Βέβαια τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν είναι ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν είναι μη κρατικά πανεπιστήμια, γιατί είναι ένας εύσιμος τρόπος, είναι ένας πλάγιος τρόπος προκειμένου να ξεπεραστεί το σύνταγμα στο άρθρο 16 και να επιβληθούν δίδαχτα στα προπτυχιακά. Η αναφορά αυτή δεν μπαίνει στο ψητό της συζήτησης για τα ιδιωτικά, μη κρατικά κτλ. Είναι άλλο πράγμα τώρα. Είναι σαν να πούμε να πω κάτι. Οι σκανδιναβικές χώρες θα το ξέρετε, υποθέτω εσείς, γιατί είστε αρκετά έμπειρος και στην πολιτική. Έχει από τους πιο αυστηρούς νόμους για το θέμα της πορνείας όπου ο πελάτης τιμωρείται. Αυτό τι σημαίνει, ότι είναι το κυρίαρχο δεδομένο σε αυτές τις κοινωνίες, έτσι θα κάνουμε τις συζητήσεις, ή θα τις πηγαίνουμε στα θέματα που είναι. Να βάλετε την αντίρρησή σας για τα ιδιωτικά ή τα μη κρατικά ή οτιδήποτε, το καταλάβω. Παραδεχτείτε ότι αυτό ήταν μια άστοχη αναφορά. Γιατί είναι σαν να πούμε, δηλαδή αύριο, τι να πω τώρα, ότι ακούτε ότι τρεις δημοσιογράφοι βρεθήκαν. Όχι, ενοχλεί το γεγονός, επιτρέψτε μου, ενοχλεί το γεγονός ότι το ΚΚΕ. Στην αντίθεσή σας στην πολιτική ακούσατε τέτοια σχόλια. Σήμερα τα ακούσατε για τη φράση αυτή. Ήταν μια αστοχία. Επιτρέψτε μου, ενοχλεί το γεγονός ότι το ΚΚΕ αποκαλύπτει στον αγγελικό κόσμο του καπιταλισμού ότι η μόρφωση, η απόκτηση γνώσης στον τέος υπαρκτών, πως ξέρετε απόκτωση τι γινότανε, γνώμη, ξέρετε. Τώρα σας παρακαλώ, τι γινότανε, τι γινότανε, τι γινότανε, τι θέλετε να πείτε τώρα, γιατί πάτε να πετάξετε την μπάλα στην κερκίδα. Μα είναι φανερό, ότι επιδιώκετε συντονισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δημοσιογράφη μια χοντροειδέστατη επίθεση μία μέρα πριν από το μεγαλειώδη πανελλαδικό συλλαλητήριο αύριο το μεσημέρι στις 12 η ώρα. Και θα πάρει απάντηση η κυβέρνηση και θα πάρουν απάντηση και δημοσιογράφοι και μέσα μαζικής ενημέρωσης που καταπιάστηκαν από μια φράση του Γενικού Γραμματέα που στο κάτω-κάτω αυτή η φράση δεν κατάλαβα από πού προκύπτει ότι είναι σεξιστική. Να αναζητηθούν τις σεξιστικές και κατάπτυστες υποτιμητικές για το γυναικείο φύλο καταστάσεις στα διάφορα πάρτι της ΔΑΠ Νούδου Φουκού. Μάλιστα. Με τα κολλάζ. Τι κάνουν, εκπορνεύονται εκεί. Ορίστε, τα κύριε. Αυτά. Ορίστε, τα κολλάζ των εικόνων, το πάρτι της ΔΑΠ Νούδου Φουκού. Ναι. Στο Ηράκλειο, ναι. Στα Χανιά. Ναι. Αυτές είναι οι σεξιστικές πρακτικές της Νέας Δημοκρατίας. Και το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, α τα αφήσουμε αυτά. Για κανένα άλλο. Είναι φανερό. Επειδή έχει δεχθεί την απάντηση, ότι επιλύεται από προσανατολισμό. Έχουμε και καθηγητή πανεπιστημιακό εδώ πέρα και έχει ενδιαφέρον να σα δείξω κάτι όμω. Κανένα δεν είναι. Επιλύεται από προσανατολισμό. Από την ουσία του νομοσχεδίου που είναι η ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων. Μάλιστα. Και όχι μόνο η ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων, ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά και εμπορευματοποίηση, επιχειρηματικοποίηση του δημόσιου πανεπιστημίου. Μόνο μία φράση. Είναι λάθος σας όταν τις προάλλες πριν από καιρό ο κύριος Κουτσούμπας είχε πει 2-3 λαϊκές πετυχημένες φράσεις, είχε μια αποθέωση. Μια χαρά τον πήγαν τα μέσα. Μια χαρά τον πήγαν τα μέσα. Για αφήστε να δούμε. Μην το κάνετε μαύρο. Για αφήστε να δούμε πόσο θα επικροτηθεί από την ελληνική κοινωνία και κυρίως από τη φοιτική νεολαία, η απάντηση θα δοθεί αύριο. Λοιπόν, πολύ ωραία. Στους δρόμους θα δοθεί αύριο. Κύριε Οικονόμου, να πάρουμε τη σειρά λοιπόν. Καταρχάς δεν είναι κανένας το απειρόβλητο σε αυτή τη χώρα. Προφανώς δεν είναι κανένας. Κανένας. Γιατί τώρα έχουμε, καιρό να έχουμε καιρό να ρίξουμε κουβέντα με το ΚΚΕ. Γιατί τώρα εδώ προσπαθεί. Βέβαια, όποιο έχει τιμή, καμικιάζεται έτσι. Προσπαθεί τώρα να μας πει το κουβέντα ότι άμα δεχτεί και κριτική ο Κουτσούμπας. Κανείς δεν είναι το τεμ. Το τεμ δεν είναι κανένας. Φοβερό. Τίποτα. Δεν την φοβόμαστε την κριτική, κύριε Οικονόμου. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ήταν μια τυχή. Συντονισμένα όλοι τρολάρετε το Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ. Αυτό είναι. Το τρολάρετε. Ακραία δήλωση, σεξιστικό περιεχόμενο, σεξιστικό παραγγείλημα. Όλοι το ίδιο λέτε. Μέσα σε μία-δύο ώρες έχετε πάρει γραμμή όλοι. Αυτό έχει είναι. Την άποψη του καθενός. Εγώ δεν χρειάστηκε ούτε ένα λεπτό για να εκφράσω άποψη που θέλω να σου πω, κύριε Συνδικάκη. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, εντάξει τώρα, μην τρελαθούμε τώρα. Ήταν ατυχέστατη η δήλωσή του. Έχετε στη συνέχεια τη ατυχή θέσεώς του για το γάμο ομοφυλών ζευγαριών, όπου είδατε ότι μετά από πολύ καιρό το ΚΚΕ αρχίζει και χάνει έδαφος στις μετρήσεις.
Αυτό είναι ο τελικός στόχος σας. Μα εσείς τα κάνετε λάθη. Να χτυπηθεί το κουκουέ, να χτυπηθεί το ΚΚΕ, να χτυπηθούν τα στελέχη του και είναι φανερό ότι η ελληνική κοινωνία. Δεν πάτε για την κυβέρνηση εσείς. Η ελληνική δεν κοινωνία υπάρχει τέτοια αγωνία δεν μεγάλη, επικροτεί τις πολιτικές σας και αποδεικνύεται στους δρόμους του αγώνα. Να ακούσουμε και τους άλλους όμως. Παράκληση. Να τους ακούσουμε και τους υπόλοιπους. Να σταματήσουμε. Να ακούσουμε. Να απευθύνονται στο κουκουέ, δεν μπορούμε να απαντήσετε. Παράκληση με τη σειρά σας. Να μας πείτε για τη δάπνο του Φουκού. Παράκληση με για τη σειρά τα πάρτι τη δάπνο μας πείτε. Αυτά είναι σαχλαμάρες που κάνετε τώρα εκεί. Σαχλαμάρες είναι. Σαχλαμάρες, μεγάλες. Μεγάλες σαχλαμάρες. Μεγάλες σαχλαμάρες. Σαχλαμάρες. Λοιπόν, κάνετε ένα λάθος και το συνεχίζετε. Κάνετε ένα λάθος και το συνεχίζετε. Υποδοχή πρωτοετών. Κάνετε ένα λάθος και το συνεχίζετε. Ποιο δεν είναι. Κάνετε ένα λάθος και το συνεχίζετε. Χάσατε μέσα σε 20 μέρες μία μονάδα. Εκεί που πιάσατε το δεκαράκι στα γκάλου που ξαναγυρίσατε πίσω. Τι σας απασχολεί εσάς. Εσάς τι σας απασχολεί. Να μην λέτε βλακίες, αυτό λέμε. Δεν χρειάζεται να λέμε βλακίες. Αν λέμε βλακίες ή όχι, λοιπόν, αφήστε τώρα να το κρίνει ο κόσμος. Διότι μπορώ να σας απαντήσω. Γιατί τώρα δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αφήστε τον κόσμο να σας απαντήσω τον κόσμο πολύ τώρα. Περισσότερο. Δεν είστε στο απειρόπλητο. Δεν είστε στο απειρόπλητο. Αφήστε το τώρα. Λοιπόν, λίγο. Να τελειώσετε. Δεν πρέπει όμως να πούμε μια κουβέντα. Φανταστείτε να διακόπτω. Παράκληση. Παράκληση, παράκληση. Να πάμε λίγο να μας ακούει ο κόσμος, παρακαλώ. Λοιπόν, λοιπόν, ήταν ατυχές. Θα απαντήσετε συνολικά και θα το κουκουέ καλά το είχε πάει το πράγμα μέχρι τώρα. Είχε γράψει και ένα 10% στα γκάλου. Τώρα έχει κάνει ένα-δύο λάθη πανωτά. Λοιπόν, ας τα δει αυτά ο ίδιος. Δεν το λέω εγώ γιατί. Δεν μπορεί να κοιμηθώ το βράδυ άμα θα χάσει μια μονάδα στα καλού. Είμαι σίγουρο. Δεν εννοείται. Αλλά το λέω. Να κάνουμε όμως. Δεν μας επιτρέπει να κάνουμε και μια κρίση. Λέτε λοιπόν λάθος και πρέπει να το μαζέψει. Αυτό λέτε. Λάθος. Γιατί προσέξτε να δείτε. Δεν βγαίνουν έτσι. Το έχω μια πολιτική ιδεολογική αντίθεση. Καλά, με αυτό που γίνεται. Είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Μην το πάμε από εκεί για να βγάλουμε την αντίθεσή μας. Είναι λάθος. Τέλος πάντων. Τώρα για το νομοσχέδιο θέλετε να πω. Μετά. Γι' αυτό για να μην μιλάμε τώρα μια ώρα γι' αυτό. Ναι, το νομοσχέδιο. Ξεκινήσαμε αφορμή αυτό. Όπως του κάτσανε ωραία του Κουτσούμπα και βγήκαν ωραία που είπατε κι εσείς 2-3 εφιολογήματα που είπε και εκεί πέρα κέρδισε. Εδώ το ήρθε ανάποδα. Λοιπόν, κυρία Πούλου, για να ακούσουμε εσά. Ευχαριστώ κύριε Ξανάκη και ελπίζω ο συνάδελφος να μην με διακόψει. Δεν θα μιλήσω πολύ, δύο κουβέντες μόνο. Θεωρούσα πραγματικά ότι αυτή η έκφραση θα ήταν αποτέλεσμα μιας κακής στιγμής και ότι θα μπορούσε και το ΚΚΕ, το Κομμουνιστικό Κόμμα τέλος πάντων, να την πάρει πίσω ή να την αλλάξει λίγο. Αλλά από ό,τι βλέπω από την αρχή της συζήτησης, θεωρητικοποιούμε και το λάθος εδώ. Δηλαδή συνεχίζεται αυτό και μου προξενεί εντύπωση προσωπικά. Και η στάση του ΚΚΕ στο θέμα της ισότητας στο γάμο, αλλά και σήμερα με αυτή την έκφραση, που την οποία προσωπικά τη θεωρώ σεξιστική και είναι στα όρια του μισογυνισμού. Εν όψει μάλιστα και της αυριανής ημέρας της γιορτής της γυναίκας, θα έλεγα ότι είναι προσβλητική για το γυναικείο φύλο και θα πρέπει οπωσδήποτε να την ανασκευάσει ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Τώρα, τα περί αλάθη του και της μοναδικής αλήθειας που έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα, καλό είναι να τα θέτουμε στο τραπέζι με επιχειρήματα και να τα τεκμηριώνει αυτά τα λάθη, γιατί διαφορετικά καταντούν λέξεις γυμνές. Έχουν να κάνουν όμως, λέει κάτι και ο Συνδικάκης, με αυτό μόνο σχολιάστε μου, έχουν να κάνουν μήπως με το ότι το ΚΚΕ όντως τους τελευταίους αρκετούς μήνες έχει δείξει ότι ανεβαίνει δημοσκοπικά. Είχε μια κάμψη με την ιστορία δημοσκοπικά πάλι. Όπως το παρακολουθούσαμε και λέγαμε ότι ανεβαίνει. Είπαμε ότι είχε μια κάμψη με την ιστορία με τα ομόφυλα ζευγάρια. Μια θέση που εντάξει, συνέπεσε να είναι. Κύριε Ξανάκη, δεν μπορώ να το εξηγήσω έτσι. Ναι. Ωραία, υπάρχει και η άνοδος της ακροδεξίας στην Ευρώπη, αλλά αλήθεια, και στη χώρα μας πιθανόν. Μεγάλη άνοδος. Αυτό τι σημαίνει, ότι τα αριστερά κόμματα θα συντηρητικοποιηθούν και θα εκφράσουν άλλες ιδέες και απόψεις. Ναι. Αυτό είναι απίστευτο. Δεν μπορώ να το παραδεχτώ, να το δεχτώ. Έχουσα και πέρα μια μακρά ιστορία στο παρελθόν μέσα έχετε στο κομμουνιστικό και το ΚΚΕ. Α, δεν το έξε, 13 δεν το χρόνια την ημέρα του ΚΚΕ. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι αυτές οι απόψεις εκφράζουν πραγματικά αυτήν την λοιπόν, αυτό να το χώρο. Ακούσουμε και τον κύριο Δημόπουλο, ο οποίος είναι και πανεπιστημιακός. Ναι. Εγώ δεν έχω περάσει από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ωστόσο, σέβομαι τους αγώνες, σέβομαι την ιδεολογία του. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι ήταν ατυχέστατη, ήταν υπερβολική αυτή η έκφραση. Και νομίζω ότι το καλύτερο που θα έπρεπε να κάνει το ΚΚΕ τη στιγμή, μάλιστα που αύριο έχουμε ένα κυρίαρχο ζήτημα που συζητείται στη Βουλή, και
θα υπάρχει ένα συλλαλητήριο πολύ μεγάλο. Αντί να αποπροσανατολίζεται η κουβέντα μας και να συζητάμε αυτό το θέμα, θα ήθελα να είχαμε ξεκινήσει τον πρώτο γύρο συζήτηση για το Πανεπιστήμιο. Και εμείς αυτό σκοπεύαμε, θέλω να και, σας πω. Ξέρετε, απλώς θα ήταν πολύ σημαντικό. Το κλείσουμε, δεν συμφωνώ μαζί με τον δογματισμό που λέτε ότι το κουκουέ δεν μπορεί κανείς να κάνει κριτική. Προφανέστατα πρέπει να κάνει κριτική όταν ξεπερνούν τα όρια η ατάκα ή το αστείο που προσπάθησε να κάνει ο Γενικός Γραμματέας. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή ξέρετε το συνεχίζεται. Έπρεπε να γίνει αποδεκτό ότι ξέρετε ξέφυγε η κουβέντα μας και να πάμε παρακάτω. Πρέπει να σας ζητήσω και συγγνώμη. Όχι, καθόλου, καθόλου. Όχι, έπρεπε να. Τι είναι αυτά που λέτε, διαπιστευτήρια, πού είμαστε. Όχι, σε μένα, στο ανακριτικό της ασφάλειας είμαστε. Σε μένα ποτέ. Λοιπόν, τι είναι αυτά που αλλά λέτε. Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει όταν γίνεται οποιοδήποτε λάθος, είτε από την κυβέρνηση είτε από εμάς, θα είναι ξέρετε προϊόν ορίμανσης της δημοκρατίας μας και του διαλόγου αν αποδεχθούμε ότι ξεφύγαμε λίγο. Και θα πάμε παρακάτω. Θα δώσω μια απάντηση για να, να το κλείσουμε αυτό. Διαβάζω τη φράση του Γενικού Γραμματέα. Έτσι, για να είμαστε καθαροί. Όχι, την ξαναδιαβάζω. Για να μου πείτε πού είναι το λεπτό. Την ξανακούσουμε μια φορά. Για το ανέκδοτο του σκανδιναβικού μοντέλου, απαντώντας στο Πασό που υπεραμείνεται του σκανδιναβικού μοντέλου, λέει ούτε οι Σκανδιναβοί δεν σας πιστεύουν, αφού και αυτοί έχουν πάρα πολύ πικρή πείρα από την επιβολή διδάκτρων που οδηγούν ακόμα και σε αυτή τη σαπίλα. Δηλαδή να οδηγούνται νέες κοπέλες φοιτήτριες να αναζητούν το sugar daddy. Δεν έχουν το sugar daddy. Πού σας ενοχλεί, τι σας ενοχλεί, σας ενοχλεί, σας ενοχλεί. Κύριε Συντηγάκη, σας παρακαλώ. Τι γίνεται, διακόψατε όλους μας και μονοπολείτε τη συζήτηση. Αλλά τι σας ενόχλησε, σας ενόχλησε το γεγονός. Γιατί δεν αναφέρετε και στα γόρια. Σας ενόχλησε το γεγονός ότι αυτό που επιχειρεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και βρίσκει συμμάχους και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ανεξάρτητα εάν δεν το ψηφίσουν, αλλά στην πραγματικότητα ομολογούν. Σας παραπέμπω στη δήλωση του Τσίπρα παλιότερα ότι θα μπορούσαν να ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Θα σας παραπέμψω στο ΠΑΣΟΚ που έλεγε να καταργηθεί το άρθρο 16, άρα να πάμε σε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ομονοείται προς αυτή την κατεύθυνση. Το ΚΚΕ έρχεται και σας μπαίνει στο ρουθούνι, σπάει τη βιτρίνα της κυβέρνησης, αλλά πιο πολύ σας ενοχλεί το γεγονός ότι το φοιτητικό κίνημα μέσα από συντηρητικές αποφάσεις των συλλόγων έχει ταχθεί ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο. Είναι σύνθημα του φοιτητικού κινήματος αυτό. Το ΚΚΕ για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια δεν έβαλε ζήτημα σε σχέση με την επιλογή, την προσωπική ατομική επιλογή του καθενός να έχει το δικό του σεξουαλικό προσανατολισμό, αλλά το γεγονός ότι πλέον μέσα από αυτό το νομοσχέδιο εμπορευματοποιείται το γυναικείο σώμα μέσα από την παρένθετη μητέρα που σημαίνει, ότι οδηγείται το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα είναι η τεκνοθεσία από το εξωτερικό και σε δεύτερη φάση είναι με μία δικαστική απόφαση να έρθει στην Ελλάδα, άρα να οδηγήσει και στην νομιμοποίηση της παρένθετης μάνας. Αυτό θα γίνει και στην Ελλάδα και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Με τίποτα. Θα πάμε πιο μετά. Εγώ θέλω να πω. Η παρένθετη θέλει νομοθέτηση. Πέστε μου σε πού στο νομοσχέδιο οι φράσεις μητρώτε και πατρώτα πουθενά. Ούτε συστήνεται πουθενά. Θέλω να σας πω μόνο μια κουβέντα θέλω να πω. Ως παρατηρητής της συζήτησης και εγώ, και συμμετέχω και εγώ, θέλω να σας πω το εξής. Ότι το να είναι κάποιος υπέρ των μη κρατικών πανεπιστημίων ή να μην είναι υπέρ, είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε εδώ πέρα. Μπορεί εσείς να είστε κατά των μη κρατικών, εγώ να είμαι υπέρ των μη κρατικών. Αυτό είναι άλλο θέμα. Και την παρακολουθώ εδώ και μέρες τη συζήτηση αυτή. Εδώ όμως βάζετε βάζει το κουκουέ ένα θέμα, ο γραμματέας, το πιο υψηλό επίπεδο δηλαδή, βάζετε ένα θέμα το οποίο βλέπετε ότι προκαλεί αντίδραση και σε ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν στη συζήτηση, συζητάνε. Και είναι θεμητό να έχουν διαφωνίες στο θέμα. Ποιοι αντιδρούν. Σε όλοι οι πάντες. Ποιοι. Θέλετε να σας πω ποιοι. Κόμματα όλα. Είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που είναι απολύτως ελεγχόμενα από την εξουσία και από την κυβερνητική και από την οικονομική εξουσία. Είναι τα κόμματα εκείνα που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στηρίζουν την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων και κυρίως γιατί έχουν χάσει από τα ποδητήρια. Πάντως, έχουν μείνει πίσω από την έκφραση. Δεν μιλάμε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα ανοίξει αυτό ο κύκλος. Σας ενόχλησε το γεγονός ότι στη Σουηδία προσβάλλει τις γυναίκες φόρα παρτίδα στους δρόμους της Σουηδίας εμφανίζονται αυτές εδώ οι γιγαντοαφίσες που λέει μηδέν δάνειο ερώτημα. Βγες ραντεβού με ένα sugar daddy.
Ιδιωτικό πανεπιστήμιο είναι αυτό. Στη Σουηδία. Αυτό είναι ο κανόνας. Εάν λοιπόν δεν είναι κανόνας, αν είναι κανόνας για τη Σουηδία, θα σας πω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες κανόνας είναι να παροτρύνουν τους φοιτές να πηγαίνουν μισθοφόροι στην Ουκρανία. Βεβαίως. Πού σας φαίνεται. Οι φοιτητές δηλαδή του Yale που είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο πάνε στην Ουκρανία. Γιατί σας παραξενεύει αυτό. Βεβαίως. Γιατί σας παραξενεύει. Τα έχετε λίγο μπερδέψει νομίζω, αλλά με το σεβασμό, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να το συνεχίσω. Υπάρχει και μια παλιά εκτίμηση που λέει αν για ένα λάθος χρειάζονται 15 άλλα. Κάτι δεν πάει καλά. Η ουσία είναι σωστό, ότι τα παιδιά του ελληνικού λαού θα σπουδάζουν με βάση το βαλάντιο των γονέων. Με βάση το βαλάντιο για να επιστρέψουμε στην ουσία του νομοσχεδίου. Τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας θα σπουδάζουν με βάση το βαλάντιο των γονέων. Άρα τα παιδιά από τα λαϊκά στρώματα θα αποκλείονται από την ανώτατη εκπαίδευση και όσοι έχουν βαριά τσέπη θα μπορούν να πάνε στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο χωρίς ελάχιστη βάση εισαγωγής. Χωρίς τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να δώσουν για το δημόσιο πανεπιστήμιο τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Αυτό είναι λοιπόν, που ενόχλησε τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ. Ότι βρίσκει η πρόταση του ΚΚΕ. Η πρόταση του ΚΚΕ. Πείτε ότι ήταν σεξιστικό και μισογυνισμό. Πάμε λίγο στην ουσία. Πείτε το, φυσικά επιμένετε. Έχετε την πήγα και μοιάζεστε. Εγώ την πήγα και μοιάζομαι. Σαν κόμμα εννοώ. Σαν κόμμα, βέβαια. Όχι μόνο εσεί, όλοι με στην ουσία. Βεβαίω, όλοι. Έχω και μια ευαισθησία ότι είμαι γυναίκα. Εξήγησα λίγο τα κόμματά σα. Πείτε το αυτό. Λοιπόν, στο γυναικείο κίνημα και σε όλε τι γυναίκε ο πατέρα. Παράκληση. Προσωπικά μάλιστα. Παράκληση. Πάμε στην ουσία τη κουβέντα. Λοιπόν, πάμε. Φεύγουμε το θέμα αυτό. Πάμε στο γενικό. Απαντήστε λοιπόν. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Είναι υποκριτικό ο λόγο αυτό. Όλων όσων... Τα της Εκκλησίας και τα υπέρα θα τα πούμε μετά. Θα τα πούμε, δεν θα φύγουμε. Θα πούμε μετά. Ναι. Λέω εγώ, επειδή έβαλε και το θέμα και ο Συντηχάκης, να μην μείνει αναπάντητο γι' αυτό, θα πάμε μετά όμως. Πάμε να μείνουμε στον ουσιαστικό λόγο. Είναι υποκριτικός ο λόγος. Αύριο θα γίνει και χαμός. Ισχυρίζομαι εγώ ότι όλα αυτά τα χρόνια 40.000 φοιτητές φεύγουν και πάνε στο εξωτερικό και αφήνουν τα ωραία μας χρήματα στη Βουλγαρία, στην Κύπρο, από εδώ, από εκεί. Και για με αμφιβόλου αξίας πανεπιστήμια, γιατί σήμερα αυτά τα πανεπιστήμια όταν θα έρθουν να κάνουν εδώ επένδυση και να κάνουν ένα παράτημα, εδώ μας βρωμάνε. Όταν πάμε τα παιδιά μας πάνε στην Κύπρο, είναι εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα, αλλά ναι, αφήστε στην Ελλάδα. Αφήστε, εσείς τα λέτε αυτά τώρα. Εσείς τώρα, όλη αυτή η κομπανία η οποία είναι υποκριτές και φαρισαίοι. Υποκριτές και φαρισαίοι, κατά την άποψή μου. Ξέρετε γιατί είναι υποκριτές και φαρισαίοι? Διότι δεν βλέπουν αυτά τα παιδιά, αυτές τις οικογένειες, χιλιάδες οικογένειες. Δεν τους αφήνει παγιά διάφορος. Λέει, ας πάρει το δίπλωμα της ιατρικής από τη Βουλγαρία, από την Κύπρο. Εγώ να κουνάω τη σημαία της ιδεολογικής μου καθαρότητας και από εκεί μετά να κοστώ κεφάλι τους. Από την Κύπρο δεν τα εργαστήρια τα κάνουν στην Αθήνα, στην Ελλάδα, θέλω να πω. Και στην Πάτρα. Τους αφήνουν παγερά διάφορα. Χιλιάδες παιδιά. Κάθε χρόνια. Ένα το κεστιγάκι. Να μην μιλάμε όσο εμείς οι δύο. Ακούστε λίγο. Να μην μιλάμε εμείς οι δύο μόνο. Είστε πάντα πολύ. Αφήστε να τελειώσει. Να μην μιλάμε εμείς οι δύο μόνο. Δεν σας έχουμε στερήσει τον λόγο όπως ξέρετε. Ούτε θα το κάνουμε. Εγώ μιλάω καθαρά και λέω όλα αυτά τα χρόνια πραγματικά κοφεύανε. Ακούω έναν πάλι υποκριτικό λόγο. Λέει, ανοίχτε τα πανεπιστήμια. Λέει, να μην χρειαστεί να πάνε πάνω. Σοβαρά, ο ΣΥΡΙΖΑ. Το είπε ο κ. Φάμελος αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πάω σε προσωπικό. Ο κ. Παπά, συγγνώμη. Άκουσα τον κ. Παπά να μην λέω. Άκουσα τον κ. Παπά που το είπε. Αυξήστε του εισακτέου στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ακούστε, αυτή είναι η γραμμή. Τον άκουσα με τα φταγεία. Αυτή είναι η γραμμή γιατί την έχω συζητήσει σε πολλά πάνελ. Δεν είναι ενό τελεχού, είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω σήμερα στη Βουλή που το άκουσα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, γιατί δεν το κάνετε 4,5 χρόνια. 4,5 χρόνια. Δεν ενοχληθήκατε. Είχε μνημόνια. Τους... Ε? Είχε μνημόνια. Όχι. Είχε άλλα θέματα θέλω να πω να αντιμετωπίσει τότε η κυβέρνηση. Εντάξει. Δεν ήταν μονοθεματική. Μονοθεματική ήταν η κυβέρνηση. Το θέμα τη υγεία, τη παιδεία πώ το αντιμετώπισε. Παρά τα αυτά, παρόλο που είχαμε μνημόνια και ήταν δύσκολη η κατάσταση τη χώρα και του πληθυσμού και των ανθρώπων, στένανε τα παιδιά του στη Βουλγαρία, στη Κύπρο και παντού. Εκεί κανένα δεν του ίδρυσε το αυτή. Εκεί θα μπορούσαν να πάνε. Αμφιβόλου αξία πανεπιστήμια. Του μαχόντουσαν πίσω και τα αναγνωρίζαμε τα πτυχία. Γινόντουσαν γιατροί, μπαίνανε μέσα στο σύστημα υγείας. Εκεί δεν μειώσαμε κάποια ανατριχίλα, γιατί έγινε αυτή η παρέκκληση από το δημόσιο κοινό. Μια μικρή αντίθεση, θα σας πω μόνο. Εγώ θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός. Μόλις ανέλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 19, έτσι, είχε το δικαίωμα, τι έκανε, σταμάτησε τη δρομολογημένη ιστορία της νομικής στην Πάτρα. Λέω ένα απλό παράδειγμα για να είμαι λαϊκός.
Είναι μια αντίφαση αυτό με εκείνο που κάνατε τότε με αυτά που λέτε για τώρα? Όχι. Δεν είναι. Να το πω. Για πέστε να σας να το πω. Καταρχάς, στην Πάτρα, το θυμίζω. Στην Πάτρα αντέδρασε η νομική Αθήνα και το Πάντιο. Εσωτερική συζήτηση έγινε. Η κυβέρνηση. Τα ξέρω αυτά, αλλά. Η κυβέρνηση και ούτε ξέρω. Για την κυβέρνηση. Και ούτε δηλαδή. Ξέρω. Και η κυβέρνηση είπε πραγματικά ότι από τη στιγμή που αντιδράει όλο το σύστημα της νομικής, των νομικών σχολών, αυτοί αντιδράσανε. Αν θα έχουμε περισσότερο. Υπέκυψε δηλαδή στις αντιδράσεις των νομικών σχολών, θα μου πείτε τώρα. Μια κυρία στην κυβέρνηση. Ένα λεπτό. Όχι, δεν υποκύπτει. Το κρατάω. Δεν υποκύπτει. Ακούστε, δεν υποκύπτει. Ακούει την ακαδημαϊκή συζήτηση. Η ακαδημαϊκή συζήτηση τι λέει? Ότι εγώ το πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή λέει θέλω λιγότερους φοιτητές για να μπορέσω να τους εκπαιδεύσω καλύτερα. Αυτή είναι μια ακαδημαϊκή συζήτηση. Τώρα επειδή έχετε μακρά εμπειρία, ένα δυστυχώς. Κλείστε για να πάμε. Οι λιγότεροι φοιτητές είναι οι εισηγήσεις των πανεπιστημίων. Εγώ να σας πω κάτι. Έχω το δικαίωμα, αφού έχω ακόμα την ευθύνη της κρατικής εκδοχής, ανώτατης εκπαίδευσης, κρατικής εκδοχής, να πω ότι εγώ θέλω υψηλά στάνταρ για το πανεπιστήμιο, το κρατικό. Δικαίωμά μου δεν είναι, σαν κράτος. Υψηλά στάνταρ. Ψηλά στην έρευνα, ψηλά στην εκπαίδευση, ψηλά στην απορρόφηση, ψηλά σε όλα τα στάνταρ μου. Άρα λοιπόν, όταν έχω στρατιές ιατρικής ή νομικής που αύριο είναι όλοι άνεργοι, όλοι χωρίς δυνατότητες και χαμηλής εκπαιδεύσεως γιατί δεν έχω υποδομές αυτή τη στιγμή, παρέλαβα το 18 με 92 εκατομμύρια. Λοιπόν, το πάει 140. Ένα μόνο θέμα. Η ανώτατη παιδεία δεν πρέπει να είναι κρατική, για να σε εννοηθούμε. Είναι παλιά ιστορία αυτή η συζήτηση, την ξέρετε καλά, την ξεχνάτε. Έπρεπε να έχουν απόλυτη διοικητική, εκπαιδευτική και ερευνητική αυτονομία, αυτοτέλεια και αυτοδιοίκηση. Αυτό το έχετε παραγράψει, όχι μόνο εσείς, για να είμαι εγώ ακριβής. Και δυστυχώς θα την να συζητάμε λοιπόν, έτσι. Παράκληση. Συζητάμε για τον Υπουργό και να παρακαλώσουμε να μιλήσουν όλοι. Για να παρεμβαίνω. Τι ήρθε λοιπόν, τι ήρθε τώρα να πει η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση είπε, δεν ιδρύω νέα πανεπιστήμια, γι' αυτό δεν πάω σε αναθέρωση του 16. Προσέξτε, θα την κάνουμε την αναθέρωση του 16. Εμείς θα την εισηγηθούμε. Εμείς θα ζητήσουμε την αναθέρωση του 16 για να γίνουν και νέα. Γιατί βιάζεστε λοιπόν? Ένα λεπτό. Αυτό θα γίνει σε αυτή τη Βουλή για να ψηφίσει η επόμενη. Ναι, για αναθεώρηση. Δεν βιαζόμαστε. Βιαζόμαστε και λέμε τώρα ότι ό,τι τα παρατήματα μπορούμε μέσα από το 28 του Συντάγματος να τα εξυπηρετήσουμε, ανοίγουμε τις δυνατότητες στα παιδιά. Εσύ που θα θέλεις να πας. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Συντυχιάκη ότι η λαϊκή, ότι η λαϊκή οικογένεια, όπως το λέει το κουκού έτσι γλαφυρά, δηλαδή το χαμηλό εισόδημα, ούτως ή άλλως και σήμερα δεν μπορούσε να στείλει το παιδί στην Βουλγαρία. Πρέπει να έχεις. Το πολύ χαμηλό εισόδημα, όχι. Έτσι, αυτό για να είμαστε ειλικρινείς τώρα. Το πολύ χαμηλό εισόδημα δεν μπορούσε να αντέξει. Δεν μπορούσε να αντέξει. Την Βουλγαρία, αλλά την αυτοί λέτε που πάνε έξω. Η μεσαία τάξη που. Λοιπόν, η μεσαία τάξη. Ακούστε να δείτε. Τέτοια δίδακτα. Αυτοί που μπορούν. Και τέτοιες δυνατότητες είναι μεσαία το τάξη. Το κάνουν παξιμάδι, δεν είναι και μεσαία τάξη κατά ανάγκη. Ναι. Μπορούν κάποιοι να κάνουν και αυτό. Έτσι, κάπως έτσι. Για να πάνε. Αυτό είναι ιστορικό δεδομένο. Αυτό όμως δεν έγινε επί Νέα Δημοκρατία. Δεν έγινε επί Νέα Δημοκρατία. Τη δεκαετία του 70 και του 80 με κυβερνήσει Νέα Δημοκρατία και μετά του Πασόκ. Τεράστια κομμάτια λαϊκών στρωμάτων, αγροτικών στρωμάτων, εργατικών στρωμάτων από το Περιστέρι, από τη Θεσσαλία. Πήγαν στην Ιταλία και σε άλλες χώρες και έγινε μια μεγάλη κοινωνική, ας το πούμε, απελευθέρωση σε εισαγωγικά. Ναι. Καταλαβαίνετε τι λέω. Λοιπόν, δεν έχουμε τις ίδιες συνθήκες και έχουν μπει και περισσότεροι στα πανεπιστήμια. Όχι σε κρατικά πανεπιστήμια. Άρα πάμε αργά μπροστά, αλλά με μπερδεμένους τρόπους. Της Καθολικής Εκκλησίας θα τα πανεπιστήμια. Συμφωνείτε ότι ήταν της Καθολικής Εκκλησίας. Δεν τελειώσαμε. Δεν ήταν κρατικά. Αλλά αυτό δεν ήταν λάθος αυτό που έγινε. Είναι μια ανάγκη. Κυρία Πούλου, εμείς εξυπηρετούμε. Δίνουμε δυνατότητες. Παρακαλώ. Στο βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης αυτό είναι. Από την αρχή που ακούω μέχρι τέλος αυτό είναι. Και δεν το βρίσκω και παράλογο εγώ, αλλά αυτό είναι άποψη, δεν είναι είδηση. Ότι αντί να στέλνουμε τα λεφτά μας έξω, ας τα κρατάμε εδώ στην Ελλάδα. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα. Εγώ δεν έπιασα το εκπαιδευτική αναβάθμιση και, άλλο, και πολλά άλλα. Δεν είναι τα κερδοσκοπικά ιδρύματα που θα δημιουργηθούν. Μένουν στη χώρα και φορολογούνται, βάσει περιπτώσει. Ναι. Καλά, και αυτό είναι προς συζήτηση, γιατί δεν θα εμφανίζουν κέρδη. Είναι μούμια κερδοσκοπικά, δηλαδή είναι δίθεν. Είναι μη κερδοσκοπικά. Θεωρητικά θα είναι μη κερδοσκοπικά. Γιατί θα επανεπενδύουν τα χρήματα στα πανεπιστήμια. Κανείς μας δεν το πιστεύει αυτό. Κύριε Ξανάκη, η δική μας συζήτηση ξεκινάει από αλλού. Ότι αυτή τη στιγμή παραβιάζεται ακόμη μια φορά το Σύνταγμα από τη Νέα Δημοκρατία. Και προσπάθησε να το παραβιάσει, σας υπενθυμίζω και με την επιστολική ψήφο, με την τροπολογία της τελευταίας στιγμής της κυρίας Κεραμέως, όπου προσπάθησε να ισχύσει. Άλλο θέμα. Ναι, ναι.
Αλλά είναι και ακόμα μία φορά αυτή που παραβιάζει σαφώς το σύνταγμα για το άρθρο 16. Πρώτα από το ΣΤΕ, τα ευρωπαϊκά δικαστήρια θα το πούνε σύντομα αυτό. Θα το πούν. Αλλά εν τω μεταξύ το λέει και η επιστημονική υπηρεσία τη Βουλή. Το λένε και έγκριτοι συνταγματολόγοι και νομικοί. Δεν συμφωνούν. Εγώ άκουσα λίγο μανιτάκι προσοχή. Ελάχιστοι δεν συμφωνούν, η πλειοψηφία συμφωνεί, αλλά και για μας. Η πλειοψηφία δεν έχει πάντα δίκιο, βέβαια, έτσι. Ναι, για μας που είμαστε βουλευτές και που μετράει πάρα πολύ η έκθεση. Δεν έχουμε συνταγματικό δικαστήριο. Εσείς είστε το πρώτο συνταγματικό δικαστήριο, εσείς είστε. Να το αφήσετε όπως θα με μιλάτε πάνω μου συνέχεια. Γιατί μίλαγε το ίδιο συνδικάκι πριν, δεν παραπονέθηκε. Ναι, να το πω κι αυτό. Πιθανόν, πιθανόν. Νομίζω το κάνετε κατά κόρο μαζί μου. Δεν πειράζει. Εγώ θα προσπαθήσω να συγκεντρώσω τη σκέψη μου. Λοιπόν, λέω ότι για μας μετράει πάρα πολύ και η επιστημονική υπηρεσία, το χώρισμα δηλαδή, η αιτιολογική έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας. Που υποτείνεται συνταγματικό, νομίζω. Φυσικά, φυσικά. Λοιπόν, παρόλα αυτά, η συζήτηση εξελίσσεται. Εμείς καταθέσαμε την ένσταση αντισυνταγματικότητας. Θα κριθεί, όπως λέτε, από το ΣΤΕ αργότερα. Θεωρούμε ότι αυτό προσπαθεί να επιδιώξει η Νέα Δημοκρατία, είναι ακόμα και τη διατήρηση μερικών άρθρων από αυτό το νομοσχέδιο, έτσι ώστε να υπάρχουν κάποια ανοιχτά παράθυρα για να καταφέρει επιτέλους να κάνει αυτό, δηλαδή να μετατρέψει, θα έλεγα, αυτά τα κολέγια, τα ιδιωτικά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, σε δίθεν ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ναι. Όμως, αυτά που επικαλείται, μια σειρά από ψέματα, 40.000 Έλληνες φοιτητές είναι αυτή τη στιγμή, 38 λένε, 40 άλλοι, είναι στα πανεπιστήμια έξω από τη χώρα. Τι είναι αυτοί οι προπτυχιακοί φοιτητές? Περισσότεροι. Ή μεταπτυχιακοί? Όχι, όχι, περισσότεροι είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Οι οποίοι τι κάνουν? Προσπαθούν ακριβώς λόγω και του brain drain που έχουμε και του δεν μπορεί η χώρα να απορροφήσει με όλο αυτό το επιστημονικό δυναμικό, δυστυχώς με τις πολιτικές που ασκεί και η Νέα Δημοκρατία ακόμα χειρότερα τα τελευταία χρόνια και λόγω της οικονομικής κρίσης σαφώς. Αυτοί λοιπόν, κάνοντας ένα μεταπτυχιακό σε μια χώρα της Δύσης, της Ευρώπης, προσπαθούν να αποκτήσουν και επαγγελματική ρίζα στη συνέχεια, δικαιώματα στη συνέχεια και να βρουν εργασία. Οι περισσότεροι λοιπόν είναι αυτοί. Τώρα το επιχείρημα ότι γιατί να φεύγουν. Μην κάνουμε παράλληλες κουβέντες, αφήστε τελειώσει. Γιατί να φεύγουν τα χρήματά μας έξω και γιατί και γιατί. Ακούστε. Τα δίδαξα θα είναι αρκετά υψηλά. Συν το κόστος που έχει διαβίωσης, αλλά και το κόστος στέγης ένας φοιτητής. Δεν νομίζω ότι πραγματικά θα καταφέρουν τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, όπως λέει η κυβέρνηση. Δεν λέει των λαϊκών, είπε αυτών που μπορούν. Αντί να τα στέλνουν έξω, τα παίρνουν να μένουν εδώ. Άκουσα τον κύριο οικονόμου που ήταν προσεκτικό σε αυτή την έκθεση. Ναι, όμως ναι. Γενικά αυτό που ακούγεται είναι ότι επιτέλους όλοι θα μπορούν να σπουδάσουν και να μείνουν τα λεφτά στη χώρα κλπ. Νομίζουμε λοιπόν ότι αυτό που έκανε η κυρία Κεραμέως με τις 20.000 με την ελάχιστη βάση εισαγωγής και τις 20.000 μαθητών και μαθητριών που μένουν έξω από τα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα κάθε χρόνο, εξασφαλίζοντας έτσι μια πελατεία στα κολέγια. Ήταν, λέτε, που όμως το πρώτο βήμα θεωρούσε αυτό ότι θα εξασφαλίσει και την προσέλευση φοιτητών από το εξωτερικό σε αυτά, γιατί έγινε κάτι τέτοιο? Όχι, καταγράφηκε καμιά τέτοια κίνηση. Επίσης είναι σημαντικό το στοιχείο, γιατί λέμε για την Κύπρο και την Κύπρο. Ξέρετε ότι 16.000 Κύπροι φοιτητές σπουδάζουν στα δικά μας δημόσια πανεπιστήμια. Δεν ξέρω πώς είναι, αλλά είναι πολύ. Άρα, πάντα ήταν πολύ. Το λαμβάνουμε υπόψη και αυτό, σε ό,τι λέμε. Και κλείστε, εμείς, αν μπορείτε, κύριε Ξανάκη, εμείς θα αγωνιστούμε για την δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση, για τα ιδρύματα αυτά που είναι αυτοδιοίκητα και είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δεν είναι ούτε κρατικά ούτε ιδιωτικά. Είναι αυτοδιοίκητα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Οι καθηγητές, οι εκπαιδευτικοί εκεί είναι δημόσιοι λειτουργοί και θεωρούμε ότι μέχρι τέλους θα αγωνιστούμε. Μάλιστα. Και εμείς λοιπόν, με την κοινωνία, με τους φοιτητές, με τους εμπλεκόμενους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθηγητές, διοικητικό προσωπικό, να αποτρέψουμε αυτό. Και επειδή θα τα καταφέρουμε, έχει μια πλειοψηφία. Προφανώς θα περάσει η νομοσχέδια. Όταν λοιπόν ο στόχος μας θα είναι να καταργήσουμε ακόμα αυτό. Ακόμα και αν το ΣΤΕ τον κρίνει συνταγματικό. Εμείς δεν πιστεύουμε θα το κρίνει συνταγματικό. Ωραία, το δούμε. Λοιπόν, κύριε Δημόπουλε, εσείς έχετε και ένα παραπάνω λόγο, θα έλεγα, στην παρέα όλη αυτή, γιατί ξέρετε από μέσα τα ελληνικά πανεπιστήμια. Πρώτα απ' όλα είμαι δημόσιος λειτουργός, υπηρετώ το Πανεπιστήμιο 25 αντιπρίτανη στην πάση των πανεπιστήμιων. Ήμουν αντιπρίτανη έρευνα και ανάπτυξη μέχρι πρόσφατα. Επομένως, το γνωρίζω από μέσα. Να σας πω μόνο ότι στο Πανεπιστήμιο Πατρών, κατά ένα περίεργο τρόπο, έχουν περάσει, ξέρετε, τα μεταπτυχιακά με δίδακτρα. Ήμουν από εκείνους. Μόνο στην Πάτρα.
Παντού, παντού σε όλη την Ελλάδα. Στο Παπί, α πούμε, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς έχει πάρα πολλά ευρωπαϊκά και πάρα πολύ ακριβά. Νόμος Γαβρόπουλου. Λοιπόν, και βέβαια, εγώ ήμουν από εκείνους που υποστήριζα τα μεταπτυχιακά χωρίς διδακτρά, προκειμένου να συνεχίσουν να υπάρχουν για εκείνους που δεν μπορούν τελικά να ανταπεξέλθουν και να πληρώσουν χρήματα. Δηλαδή, πάντα ήμουν υπέρ ενός συστήματος, το οποίο από τη στιγμή που πέρασαν τα μεταπτυχιακά με δίδακτρα, πρέπει να καταφέρω να διατηρήσω. Και υποστηρίζαμε οικονομικά τα μεταπτυχιακά χωρίς δίδακτρα, με ξέρετε, κάποια αναλώσιμα κτλ. Πάμε λοιπόν στο θέμα όμως τώρα. Για μένα, πάντα η δημόσια παιδεία ήταν ένα κοινωνικό κεκτημένο. Συμφωνούμε, φαντάζομαι, όλοι μας αυτό και αποτελεί ένα πυλώνα της σύγχρονης Ελλάδας. Τώρα, πρώτα απ' όλα έχω ενστάσεις γιατί τα πανεπιστήμια, όπως αυτή τη στιγμή τα παραρτήματα, μάλλον και να είμαστε ορθοί, μη κερδοσκοπικά δεν είναι. Είναι μη κρατικά, είναι κερδοσκοπικά όμως. Δεν υπάρχουν δηλαδή καθόλου δικλείδες οι οποίες εξασφαλίζουν τον μη κερδοσκοπικό τους χαρακτήρα. Είναι μοιάσμα κερδών, δηλαδή. Ναι, κανονικότατα. Γίνεται. Βεβαίως. Και να σας πω κάτι, υπάρχουν μια σειρά από δικλείδες οι οποίες θα μπορούσαν να τρέξουν, οι οποίες εφόσον υπήρχαν, εγώ θα κάθομαι να το συζητήσω. Αλλιώς, όπως είναι αυτή τη στιγμή δομημένο το νομοσχέδιο, το σχέδιο νόμου, θα πρέπει να αλλάξετε τον τίτλο. Βάλτε τον κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Πώς θα προκύψει ένα μη κερδοσκοπικό. Κοιτάξτε, όταν θα φτιαχτεί ένα παράρτημα στην Ελλάδα. Ναι. Και βέβαια έχουν βάλει και μια καινούργια φράση τώρα μετά τη διαβούλευση που μιλάνε για διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών ανωτά της εκπαίδευσης προκειμένου να το συνδέσουμε με τη Λισαβόνα και να μην έχουμε αντισταγματικότητες. Ναι. Δηλαδή έγινε 28. Ακριβώς, ακριβώς. Βέβαια, ξέρετε κάτι, επειδή το άρθρο 16 είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν μπορούμε να καταστρατηγούμε ή να παρακάμπτουμε το Σύνταγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Είναι ο υπέρτατος νόμος του κράτους. Και αν το κάνουμε σε αυτό το θέμα, όπου έχουμε απαγορεύεται και αποκλειστικά, αναφέρομαι στις δύο παραγράφους, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο και είναι η άποψη βέβαια του συνταγματολόγων, τεσσάρων συνταγματολόγων, Μανιτάκης, Σκουρής, Βενιζέλος και λιγότερο ο Αλεβιζάτος, όλοι οι υπόλοιποι είναι από την άλλη μεριά. Έτσι καταλαβαίνετε, ενώ είναι αντίθετη στην ερμηνεία με διάφορα επίθετα. Δεν νομίζω, κύριε καθηγητά, ότι υπάρχει θέμα στο οποίο όλοι οι συνταγματολόγοι να έχουν την ίδια άποψη. Όχι, προφανώς, και δεν σημαίνει, ξέρετε, τίποτα. 40 χρόνια στη δουλειά αυτή. Και δεν σημαίνει τίποτα αυτό, γιατί προφανώς εκείνος που νομοθετεί είναι η κυβέρνηση. Και εν τέλει κάποιος κρίνεται και διαφορετικά. Βεβαίως. Γι' αυτό υπάρχει και το ΣΤΕ, άλλωστε, και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια στη συνέχεια. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να έχει γίνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση για να αναζητηθούν ευρείες συνενέσεις. Γιατί ξέρετε, το κλίμα αυτή τη στιγμή είναι τόσο πολιτικό, που σημαίνει ότι θα χρειαστεί να κάνουμε την αναθεώρηση, γιατί μετά από τον Νοέμβριο ξεκινούσε η διαδικασία. Ναι. Άρα, γιατί βιαζόμαστε τόσο πολύ, γιατί τέτοια σπουδή. Δεύτερον, θα ξεκινούσε η συζήτηση. Και μετά από 3 χρόνια περίπου θα κάνουμε αναθεώρηση. Πού θα υπάρξουν οι συνενέσεις, οι ευρύτατες συνενέσεις, όταν έχουμε τορπιλήσει το κλίμα μέσω από αυτή την εκβιαζόμενη μονοκομματική πλειοψηφία. Γιατί αυτό είναι. Ναι. Σου φέρνει ένα κείμενο. Εγώ ξέρετε, στη μία όρημη δημοκρατία θα ήθελα να δω να καλέσει ο Πρωθυπουργός της χώρας. Γιατί και μέσα στο κόμμα σας βλέπετε απόψεις διαφορετικές. Βεβαίως, υπάρχουν απόψεις, αλλά η άποψη του Πασόκ πάντα ήταν διαχρονικά ίδια. Δεν θα δείτε πουθενά να μιλούν για μη αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Πάντα μιλούσαμε για μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά πανεπιστήμια. Ενώ το πανεπιστήμιο μας βέβαια είναι δημόσια, έτσι. Δεν υπάρχουν κρατικά πανεπιστήμια. Από το 1975 με το μακάρι του. Λοιπόν, παράκληση, για να το κλείσουμε και το κομμάτι αυτό. Κύριε Συντηγάκη, και εσάς να ακούσουμε τη δική σας τοποθέτηση και να πάμε στο διάλειμμα. Το νομοσχέδιο δεν είναι ούτε νέο, ούτε καινοτόμο, ούτε και προοδευτικό. Γι' αυτό άλλωστε έχει βρει απέναντί της η κυβέρνηση την κοινωνική πλειοψηφία. Ένα συμπέρασμα είναι αυτό. Το δεύτερο. Βαφτίζει μη κερδοσκοπικά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια για να παραβιάσει με μεγαλύτερη νομική ασφάλεια το άρθρο 16, που σημαίνει τι, μη κρατικά πανεπιστήμια, σημαίνει πανεπιστήμια με δίδακτρα. Αυτή είναι η ουσία. Ότι δεν θέλουν το άρθρο 16, ναι, δεν το θέλει ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν μιλάνε καθαρά και ανοιχτά. Και πέσουμε με τις λέξεις. Αν θα ονομάζεται μη κρατικό ή μη κερδοσκοπικό. Λες και έχει σημασία εάν ο επενδυτής θα επενδύσει τα χρήματα στο ίδιο το πανεπιστήμιο ή αν θα τα επενδύσει σε μια άλλη δική του πάλι επιχείρηση. Έχει μεγάλη σημασία. Πάντως έχει μεγάλη σημασία. Γιατί ο σκοπός στη μία περίπτωση δεν είναι κερδοσκοπικός, είναι μορφωτικός, εκπαιδευτικός. Σε κάθε περίπτωση είναι κερδοσκοπικός, διότι το βασικό κριτήριο είναι το κέρδος. Αλλά δεν ενδιαφέρει τον φοιτητή ή τον ακαδημαϊκό εάν θα επενδυθεί στην ίδια πάλι την επιχείρηση, πανεπιστήμιο επιχείρηση ή σε μια δική του άλλη επιχείρηση. Για υποδομές, για έρευνα, λοιπόν, για ένα το κρατούμενο. Υποστήριξη των φοιτητών. Δεύτερον, δημιουργεί πολλές κατηγορίες αποφύτων και μαθητών, θα έλεγα.
οι οποίοι με εντελώς άμεσο τρόπο θα εισάγονται στα ιδιωτικά και στα δημόσια πανεπιστήμια. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ιδιωτική ιατρική σχολή. Ο υποψήφιος θα μπαίνει με 9.300 μόρια, όταν το 2023 η βάση εισαγωγής ιατρικής σχολής Αλεξανδρούπολης ήταν 1.800 και υπάρχει γονιός που και στην Αθήνα 19.000. Στη Βουλγαρία με πόσα μόρια μπήκε, στη Βουλγαρία. Πώς? Στη Βουλγαρία με πόσα μόρια σπούδασε. Το ζήτημα θα φτάσω εκεί. Με το πολιτήριο του. Θα φτάσω εκεί. Θα φτάσω εκεί. Θα φτάσω εκεί. Και είναι γιατρός τώρα στο εσύ. Εκεί. Τι σημαίνει λοιπόν. Σημαίνει ότι το παιδί της λαϊκής οικογένειας που δεν θα έχει τη δυνατότητα να πάει στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο θα μοχθεί, θα ιδρώνει. Αν έχει ο πατέρας του να δώσει για τα φροντιστήρια, για τα ιδιαίτερα, αυτό γιατί ισχύει, επιτρέψτε μου. Αυτό ισχύει δεκαετίες. Έτσι, μπράβο. Το οποίο μπορεί να πιάσει, για παράδειγμα, 15, 16, 17 χιλιάδες μόρια και να μην πει στην ιατρική σχολή, και ο άλλος, επειδή ο μπαμπάς του φυσάει τον παρά, και σήμερα ισχύει, θα μπαίνει με 9.300 αυτοί που πάνε Βουλγαρία, Ρουμανία κτλ. Ερχόμαστε λοιπόν στο άλλο ζήτημα. Αν πραγματικά η κυβέρνηση ήθελε να ανακόψει τη φυγή στο εξωτερικό και όσο πραγματικά θέλουν να σπουδάσουν και να τους δώσει ευκαιρίες, θα έπρεπε η λύση δεν είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά η ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστήμιου. Ενίσχυσε λοιπόν τα δημόσια πανεπιστήμια, όχι μία ή άλλη. Δηλαδή είσαι στην Ελλάδα, βάζεις το χέρι βαθιά στην τσέπη για να σπουδάσεις. Παρακαλώ, το ίδιο με το αν σπουδάζεις στην Κύπρο, στην Βουλγαρία ή στην Ισπανία. Θα έχει επιπτώσεις βέβαια, να ξέρετε, και κλείνω με αυτό, με τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Σοβαρότατες επιπτώσεις στα περιφερειακά πανεπιστήμια και κυρίως με την εγκυητική επιστολή. Το ακούω αυτό. Επειδή ο κόσμος δεν είναι μέσα στη Βουλή τώρα και δεν ξέρει τώρα και τις τεχνικές λεπτομέρειες. Από τα 220 άθρα, τα 180 είναι για το δημόσιο. Αλλά δεν ακούμε στο δημόσιο διάλογο τίποτα γι' αυτά. Μην το σκέφτεστε. Όμως, είναι έτσι, είναι διπλός ο σκοπός του νομοσχεδίου. Και ιδιωτικά πανεπιστήμια και επιχειρηματικοποίηση του δημόσιου πανεπιστήμιου. Το βάρος του νομοσχεδίου είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο. Πώς θα δείτε το κομμάτι αυτό. Όμως, κύριε Ξανά, να μην είμαστε προβληματικοί σήμερα. Θα είμαστε προβληματικοί πάντα για την κυβέρνηση. Να καλέσουμε αύριο στην πανεκπαιδευτική κινητοποίηση όλους τους πολίτες. Πρέπει να το πούμε για να κλείσουμε. Να πω κάτι για την κυβέρνηση. Λοιπόν, πάμε. Πες τη Δημήτρη, πρέπει να φύγουμε. Ωραία, θα το επιβάλλει. Έτσι λέγεται. Είναι επιλογή της. Θα ψηφιστεί. Δεν λέω ότι θα ψηφιστεί εγώ. Λέω θα το 60% του λαού συμφωνεί. Πολιτικά μιλάω, με καταλαβαίνετε τι λέω. Λοιπόν, και θα κριθεί μετά, όχι μόνο στα δικαστήρια, αλλά από το πόσες παράγκες θα διαμορφωθούν. Και θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Διάλειμμα, επιστρέφουμε σε 2 λεπτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στις παρεμβάσεις. Έχει προκαλέσει και πάρα πολύ ενδιαφέρον από τον κόσμο. Έχουμε και τηλεφωνήματα πάρα πολλά. Θα τα βγάλουμε στην ώρα τους μετά τις 11 για την κουβέντα που κάναμε ως τώρα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα της καθημερινότητας. Πρώτο, βασικό, κύριο για όλο τον κόσμο, για τη συντηρητική πλειοψηφία των οικογενειών. Πάνω από 75-80% στις δημοσκοπήσεις. Ακρίβεια. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Καταναλωτών. Καλησπέρα, κύριε Ραυτόπουλο. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Ξανά και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, αύριο, αν δεν κάνω λάθος, γίνεται μία εβδομάδα από την εφαρμογή των μέτρων για την μείωση κάποιων τιμών, εν πάση περιπτώσει, στα σούπερ μάρκετ. Θέλω λοιπόν τώρα που έχετε μία πρώτη εικόνα να μας πείτε τι γίνεται ακριβώς, τι θα δουν αύριο σε σχέση με πριν από μία εβδομάδα αυτοί που θα πάνε στο σούπερ μάρκετ. Αυτό που είδαν και την προηγούμενη εβδομάδα, στην πρώτη του μήνα, που ξεκίνησα τα μέτρα κύριε Ξανά, υπάρχουν σε προϊόντα καθαριστικά είδη προσωπικής υγιεινής, βρεφικές πάνες, βρεφικά γάλατα, απορρυπαντικά, καθαριστικά για πάτωμα, για τζάμια και όλα αυτά τα προϊόντα, τα οποία 4 μέτρα τα οποία μπήκαν στη ζωή μας, που είναι 44 προϊόντα, περίπου 108 επώνυμες brand name μάρκες που συμμετέχουν. Θα δούνε και αυξήσεις έως περίπου 20%, θα δούνε σταθερές τιμές γύρω στο 40% των προϊόντων, θα δούνε μειώσεις στο 20% των προϊόντων έως 5% και θα δούνε και μειώσεις στο υπόλοιπο περίπου 10% από 5 έως 10%. Αλλά αυτό είναι η... Αυτό κύριε Ραυτόπουλε δεν αφορά τρόφιμα, αν καταλαβαίνω καλά, έτσι. Όχι, όχι. Αφορά μόνο καθαριστικά, όπως σας είπα, απορρυπαντικά, βρεφικές πάνες, βρεφικά γάλατα και είδη προσωπικής υγιεινής, ιδίως για τη γυναίκα. Μισό. Συγγνώμη, επειδή εγώ άκουσα στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού
προχθές το πρωί. Πότε ήταν, προχθές το πρωί, στη Λένορμα, νομίζω, σε ένα σούπερ μάρκετ πήγε. Σωστά. Και άκουσα ένα ποσοστό της τάξης του 15-20% σε αυτά τα προϊόντα. Η αλήθεια είναι πως από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι στη λίστα που έδωσε και το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν υπήρχαν τρόφιμα καθόλου. Υπήρχαν όλα τα άλλα προϊόντα εκτός από τρόφιμα. Της καθημερινότητας και αυτά. Το 15-20 που λέτε αφορά μόνο το. Δεν είπατε για 15-20, είπατε 5%. 5% των προϊόντων αφορά μείωση από 10 έως 15%. Σας είπα το 20% των προϊόντων αφορά μειώσεις έως 5%. Το 40% των προϊόντων είναι σταθερές τιμές όπως ήταν και πριν την εφαρμογή των μέτρων και το 20% των προϊόντων έχουν αυξηθεί έως 27% με 30% οι τιμές σε σχέση με πριν την εφαρμογή των μέτρων. Μάλιστα. Αυτή λέτε είναι η αποτύπωση μία εβδομάδα μετά. Υπάρχει προοπτική ενδεχομένως τις επόμενες... Αν μου επιτρέπετε, θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένος. Να γίνει. Και παρακαλώ πολύ, κύριε Ξενάκη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, όποιος θέλει να μιλήσει, να παρέμβει τώρα που μιλάω, να μιλήσει τώρα για να μπορώ να δώσω απάντηση. Ωραία. Γιατί στην προηγούμενη σύνδεση την οποία είχαμε κάνει, δεν μπορούσα να δώσω απάντηση σε αυτά τα οποία τα λεχθέντα που έγιναν. Λοιπόν, μάλιστα. Πάμε. Βρεφικές κρέμες. Την 29 Φεβρουαρίου, η οποία ήταν πριν την εφαρμογή των μέτρων, η βρεφική κρέμα των 300 γραμμαρίων με έκπτωση 30 λεπτά από την πολυεθνική εταιρεία είχε 3 ευρώ και 5 λεπτά. Ναι. Σήμερα ο καταναλωτής την αγοράζει την ίδια με την ίδια έκπτωση του 30 λεπτά, την αγοράζει 3 ευρώ και 80 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίο, το οποίο είχε στις 29 Φεβρουαρίου 26 πλήσεις 5 ευρώ και 96 λεπτά, σήμερα το αγοράζει στα 6 ευρώ και 16 λεπτά, δηλαδή 20 λεπτά ακριβότερο. Απορρυπαντικό πλυντηρίο 23 μεζούρες, το αγοράζει 6 ευρώ και 24 μισό, λεπτά. Μισό. Αυτά που μας λέτε είναι πιο ακριβά από ό,τι ήταν στις 29 του μηνός. Δηλαδή, 29 ήταν η περασμένη Πέμπτη, δεν είναι 29, σωστά, η περασμένη Πέμπτη. Πριν την εφαρμογή των μέτρων. Υπάρχουν αντίστοιχα προϊόντα που να είναι πιο φθηνά, γιατί εσείς έχετε επιλέξει προφανώς. Μάλιστα. Ναι, υπάρχουν, ναι. Μάλιστα, έχω επιλέξει όλα. Δεν έχω επιλέξει αυτά που. Για πετε μου λοιπόν, για πετε. Να δούμε πόσο πιο φθηνά. Πόσο πιο φθηνά αυτό. Για παράδειγμα, γάλα το οποίο είχε πριν την 29 Φεβρουαρίου, πριν την έναρξη των μέτρων, 31 ευρώ και 69 λεπτά, σήμερα έχει 28 ευρώ και 90 λεπτά. Πόσο είναι αυτό. Άλλο γάλα. Ναι, περίπου 10% κάτω είναι αυτό. 10, 12, πόσο είναι. 9%. 9%. Καλά, ωραία. 9% κάτω. Βρεφικό γάλα είναι αυτό, έτσι. Βρεφικό γάλα είναι αυτό. Βρεφικό γάλα, μάλιστα. Ναι, βρεφικό γάλα το νούμερο 1. Προσέξτε. Το βρεφικό γάλα έχει μειωθεί στις συσκευασίες. Τις μεγάλες, εννοώ 800 γραμμαρίων, το 1 και το 2, όχι το 3 και το 4. Δηλαδή, ο καταναλωτής βρίσκει το 2, δηλαδή αυτό που αφορά για βρέφη από 6 έως 12 μηνών, ναι, το βρίσκει φτηνότερο από ό,τι βρίσκει το 3 που αφορά για βρέφη 12 έως 18 μηνών. Μάλιστα. Δηλαδή, το 12 έως 18 μηνών το βρίσκει στα 21 και 34, δεν μειώθηκε καθόλου η τιμή του, τόσο είχε και πριν. Το γάλα το... δεύτερης βρεφικής ηλικίας, 6 έως 12 μηνών, το βρίσκει 18,90. Μια τελεία πάλι, μια ανωτελεία. Άρα λέτε ότι οι μόνες μειώσεις έχουν να κάνουν με το βρεφικό γάλα σε τρόφιμα, πουθενά αλλού. Και τις βρεφικές πάνες. Και τις βρεφικές πάνες. Αυτά τα δύο προϊόντα. Μάλιστα. Υπάρχει δηλαδή, προοπτική... βρεφική πάνα, ναι. Σύμφωνα... βρεφική πάνα επώνυμη, η οποία είχε 50 τεμαχίων, 10 ευρώ και 25 λεπτά, σήμερα την αγοράζει ο καταναλωτής 10 ευρώ και 15 λεπτά. Καλά, τώρα αυτό είναι ασήμαντη η έκπτωση αυτή που περιγράφεται. Όχι, είναι μείωση όμως. Είναι μείωση. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει προοπτική, τελευταία ερώτηση, και θα δούμε αν θέλετε για αυτή την εβδομάδα να έχουμε κάποιες εκπτώσεις και σε μείωση τιμών σε τρόφιμα, αλλά πέραν του βρεφικού γάλακτος. Κοιτάξτε, τι αυτή η ελεύθερη αγορά είναι, όπως δηλώνουν και λένε και οι ίδιοι. Προσφορές γίνονται, βέβαια θα πούμε ότι έχουν σταματήσει σε πολλές περιπτώσεις, κύριε Ξενάκη, να γίνονται οι προσφορές, όπως για παράδειγμα σε πολλά απορρυπαντικά, σε πολλές οδοντόκρεμες, σε πολλά προϊόντα τα οποία είναι, θα έλεγα, πρώτης ανάγκης. Υπάρχει περίπτωση κάθε εταιρεία να βάλει τη δική της τιμή την οποία θέλει να βάλει. Εκείνο το οποίο διαπιστώσαμε με ευχαρίστηση, θα έλεγα, είναι αυτό το οποίο και προσωπικά σε εσάς από την έναρξη του καλαθιού του νοικοκυριού που φιλοξενήσατε σε ραδιοφωνική σας εκπομπή τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Παπαθανάση, ναι. Αυτό το οποίο σας είχε πει με την έναρξη του καλαθιού του νοικοκυριού στις 2 Νοεμβρίου. Αυτό λοιπόν που έχουμε δει εμείς σήμερα είναι ότι τα προϊόντα του καλαθιού του νοικοκυριού, πρώτον, δεν υπάρχουν σε όλες τις αλυσίδες σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, σε όλα τα καταστήματα εννοώ.
Ναι. Δεύτερον, αυτό το οποίο έχουμε δει είναι ότι έχει αυξηθεί από μια στατιστική που έχουμε κάνει με την επιστημονική ομάδα σε ποσοστό 16,4% τα προϊόντα ή σε τικέτες. Λοιπόν, μια τελεία. Θέλει κάποιος να κάνει κάποιο ερώτημα ή να τοποθετηθεί πάνω σε αυτά τα οποία ακούσαμε από τον κύριο Ραυτόπουλο? Το λέω για να μην μας πει ότι δεν απαντήθηκε. Θέλετε για οικονόμου να πείτε κάτι. Μεσοσταθμιστικά, δηλαδή, πόσο τελικά, τι αποτέλεσμα έχει αυτή την πρώτη εβδομάδα, ας πούμε. Βγάλατε τα ποσοστά. Αυτό που σας είπα, κύριε Κουνό. Μεσοσταθμιστικά, δηλαδή, πόσο είναι? Είναι τελικά στα ίδια, λέτε, ουσιαστικά? Μεσοσταθμικά, αυτό το οποίο υπάρχει στις τιμές των καθαριστικών, των απορρυπαντικών και όλων των προϊόντων των οποίων συμμετέχουν σε αυτά τα νέα 4 μέτρα, είναι, δεν υπάρχει αυτό το 15 με 20% το οποίο αναφέρθηκε και το λέει και ο Υπουργός Ανάπτυξης. Υπάρχει στο 10% των προϊόντων μία μείωση των τιμών 5%, στο 5% των προϊόντων μία μείωση από 6 μάλλον έως 15%, και στη συντριπτική πλειοψηφία, ενώ στο 35 με 40% τα απορρυπαντικά και τα προϊόντα αυτά που συμμετέχουν στα μέτρα είναι σταθερές μέσα τους, δεν έχουν αλλάξει ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω. Στο 20% των προϊόντων έχουν πάρει μια αύξηση έως 20%. Εσείς πιστεύετε ότι τις επόμενες εβδομάδες, 2-3 εβδομάδες, μπορεί να πιάσει το 15%? Εγώ πιστεύω ότι τις επόμενες 2 εβδομάδες, μιας και θα μπουν στη ζωή μας και τα προϊόντα τα οποία θα έρθουν από την Ερυθρά Θάλασσα, θα κάνουν το γύρο, θα κάνουν 3.500 μίλια παραπάνω, ότι οι τιμές θα αυξηθούν, γιατί όταν το εμπορευματικότητα στήχησε 1.000 ευρώ και τώρα στήχησε 4.000 ευρώ, αυτό θα μετακινηστεί το κόστος του καταναλωτή. Μάλιστα. Κύριε Ραυτόπουλε, να σας προτείνω κάτι ως πολίτης περισσότερο και ως καταναλωτής. Στις 31 Μάρτη, αν όχι την 1η Απριλιά, 2 Απριλίου, να έχετε ετοιμάσει ένα ωραίο κατάλογο με 40 προϊόντα. 50 max προϊόντα, άμεσης χρήσης. Καθημερινής, μπράβο, πρώτης ανάγκης. Οι χαμηλοί αμοιβόμενοι, συνταξιούχοι, εργαζόμενοι, άνεργοι, και να πείτε στην κυβέρνηση και σε όλους μας ότι να... Τόσο έχει 29, όπως το είπατε ωραία πριν. Και βάλτε μέσα και, τη μεγαλύτερη μείωση. Γιατί μάλλον θα χρειαστεί να το κάνουμε και εμείς, δεν ξέρω. Αλλά προσπαθήστε το εσείς μπροστά, γιατί θα σας ακούσουμε περισσότερο. Και βάλτε μέσα και τη μεγαλύτερη μείωση. Κύριε Στούμπο, το έχουμε και τώρα. Από την πιο μικρή μείωση μέχρι την πιο μεγάλη μείωση είναι, όπως ακόμα και σήμερα, να σας δώσω στη δημοσιότητα. Εκείνο το οποίο έχω επίσης να σας δώσω. Το λέω με ψυχραιμία και για την κυβέρνηση. Είναι μια ωραία ιδέα. Και αν το κυκλοφορήσετε αυτό, θα είναι τόσο εύληπτο και κατανοητό για όλους μας. Και χρήσιμο. Κύριε Στούμπο, πάντα με ψυχραιμία θα κάνουμε και πάντα προς όφελος του καταναλωτή, γιατί και εμείς καταναλωτές είμαστε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, κύριε Ραυτόπουλε, ακούστε και τον κύριο Δημόπουλο. Αυτό που εκπρόσωπε του Πασόκ εδώ στην κουβέντα μας. Κύριε Ραυτόπουλε, αυτό που άκουσα, καταλαβαίνω πολύ απλά ότι στα είδη διατροφής έχουμε ελάχιστες έως καθόλου μειώσεις. Πέρα από το βρεφικό γάλα, μόνο αυτό. Τίποτε άλλο. Στην πρώτη εβδομάδα εφαρμόζεται μέτρο. Τίποτα. Κατά συνέπεια, συνολικότερα νομίζω ότι η προσπάθεια που γίνεται από την κυβέρνηση, που βεβαίως δεν πιστεύω καθόλου στις εφόδους εντός εισαγωγικών του Πρωθυπουργού στα σούπερ μάρκετ, δεν φοβούνται οι τιμές και η ακρίβεια. Εσείς θεωρείτε ότι τα καταναλωτικά κινήματα έχουν σημαντικό ρόλο, κατά την προσωπική μου άποψη? Η κυβέρνηση κάνει καμία προσπάθεια ώστε να σας ακούσει και να συμβάλλετε και εσείς, να συνεισφέρετε μάλλον, στην μείωση των τιμών ή στην διαμόρφωση των τιμών σε συνεργασία? Γιατί και εδώ χρειάζεται συνεργασία. Το κάνει? Είναι κομμάτι της Γεσσέα και ο Ραυτόπουλος. Τώρα θίγεται ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο να σας πω έχω στείλει πάρα πολλές φορές και στην διυπηρεσιακή μονάδα ελέγχου της αγοράς στη Δημαία. Ναι. Και στη Γενική Γραμματεία Προστασίας του Καταναλωτή, στον κύριο Αναγνωστόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα, στοιχεία τα οποία του αποδεικνύω καθημερινά αυτά τα οποία γίνονται ως προς την παραπλάνηση και την εξαπάτηση του καταναλωτή, αλλά θα πω ότι καμία απάντηση δεν έχω πάρει. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω να το κάνω. Όμως, κύριε Ξενάκη, επιτρέψτε, σας παρακαλώ πολύ. Αυτό εδώ πέρα, η παραπλάνηση του καταναλωτή, για παράδειγμα, να πω ότι, για να το καταλάβετε, ένας χυμός ντομάτας, ψιλοκομμένες ντομάτες. Ναι. Σήμερα που μιλάμε, σήμερα, η μία συσκευασία έχει 95 λεπτά, η δύο οικονομική συσκευασία, η οποία είναι με μείον 25%, έχει 2,27. Πώς γίνεται αυτό? 95 η μία, 2,27 η άλλη. Δηλαδή έχει 37 λεπτά ακριβότερη η οικονομική συσκευασία με μείον 25%. Ναι. Αυτό, εάν δεν είναι εξαπάτηση,
Εάν δεν είναι παραπλάνηση της καταναλωτικής... Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Εσείς όμως ως φορέας καταναλωτών... Γιατί να πάρω απάνω την... Όχι, όχι. Και πάρω δύο ξεχωριστές. Ναι, και γιατί να μην πάρω δύο ξεχωριστές. Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά. Σημαίνει αυτό, το βλέπω εγώ καιρό το βλέπω αυτό. Αλλά ως φορέας καταναλωτών, αυτό ας πούμε... Είναι κάτι το οποίο μπορείς να το καταγγείλεις και να υπάρχει και, κάποια, και κάποιο πρόστιμο ή κάτι άλλο σε αυτήν την εταιρεία που το κάνει αυτό. Καταρχήν θα έπρεπε να... Αυτό το πράγμα αποδεικνύει, όπου πάρα πολλά να σας πω, αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι. Γιατί αν υπήρχε έλεγχος στα καταστήματα του σούπερ μάρκετ, δεν θα το αυτά κάνω, τα πράγματα δηλαδή. Δεν θα υπήρχαν. Μάλιστα, πολύ ωραία. Δεν λοιπόν. Θα υπήρχαν. Λοιπόν. Εδώ δηλαδή ακόμα και αν παρέβει και ένας εισαγγελέας, θα δείτε το τι θα γίνει. Σήμερα που μιλάμε, ανακοινώθηκαν από μια έγκριτη εφημερίδα, θα έλεγα, τα αποτελέσματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που κάνανε και στα τυριά που μπαίνουν στην Ελλάδα, που μας τα λένε ότι είναι 100% ελληνικά, κάνανε και στα γάλατα και στα τυροκομικά προϊόντα. Και ξέρετε τι διαπιστώσανε? Σε πολλές εταιρείες οι οποίες αγοράζουν, νομίζοντας ότι αγοράζουν φέτα, σε τιμή φέτας αγοράζουν λευκό τυρί. Την έχουν νοθεύσει δηλαδή με αγελαδινό γάλα. Μάλιστα. Και θα επιβληθούν πρόστιμα. Ήδη επιβλήθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 1.700.000 πρόστιμο και θα επιβληθούν γιατί εγώ τι να το κάνω ως καταναλωτής. Όταν πω και αγοράζω φέτα και την αγοράζω φέτα, την πληρώνω σαν φέτα, αλλά αγοράζω λευκό τυρί. Μισό λεπτό, δηλαδή τι τα πρόστιμα λέτε, για να σας αφήσουμε κιόλας και να ακούσουμε και τους υπόλοιπους παρέες εδώ, τα πρόστιμα λέτε είναι τέτοια που ουσιαστικά δεν αποτρέπουν από το να συνεχίσει κάποιος να παρανομεί. Αυτό λέτε? Όχι βέβαια. Όταν η μία εταιρεία, κύριε Ξενάκη, πέρσι είχε σε σχέση με φέτος, είχε 80 εκατομμύρια επιπλέον παραπάνω τζίρο και υποβλήθηκε ένα πρόστιμο 561.000, είναι... Δεν τίποτα, έχετε δίκιο. Λοιπόν, κύριε Ραυτόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Σας στερήσαμε και το τσίκνισμα. Τώρα θα πάει να τσίκνισε ο άνθρωπος. Το κρατούσαμε ως τώρα. Λοιπόν, κυρία Πούλου, για να πάμε σε εσά, επειδή μιλήσατε. Λοιπόν, ακρίβεια λοιπόν. Ναι, ακρίβεια. Ακρίβεια. Ακρίβεια, έσχρο κέρδη, όπως είπε ο κ. Ραυτόπουλος. Δυστυχώς δεν υπάρχουν ικανοποιητικοί έλεγχοι. Αλλά και όταν αυτοί οι έλεγχοι γίνονται, κύριε Ξενάκη, και επιβάλλονται κάποια πρόστιμα, είναι πολύ μικρότερα των τεράστιων υπερκερδών που έχουν ήδη οι αλυσίδες τροφίμων. Εισπράξει όλο αυτό το διάστημα και θα έλεγα από την πανδημία και μετά. Μισό λεπτό, αφήστε. Είναι συγκεκριμένα τα πρόστιμα. Εν τέλει, ό,τι και να πει η κυβέρνηση, όταν ο κάθε πολίτης βάζει το χέρι στην τσέπη και την 15η και 18η ημέρα δεν υπάρχουν χρήματα στα νοικοκυριά, νομίζω ότι εκεί καταραίει οποιοδήποτε αφήγημα ή διαφορετική επικοινωνιακή, αν θέλετε, προπαγάνδα της κυβέρνησης. Και βέβαια, τι να πει κανείς, ακόμα και καταντά ηρωνία τελικά, ακόμα και η ατάκα του Πρωθυπουργού να μας παρότρινε να πάμε να αγοράσουμε καλλιντικά γιατί είναι σε καλές τιμές, αλλά δεν μίλησε για το τι γίνεται για τα τρόφιμα, δεν μίλησε ακόμα και για τις παιδικές τροφές και για το γάλα, όπου σε μερικά μονάχα, σε μερικές περιπτώσεις, όπως είπε και ο κύριος Ραυτόπουλος, υπάρχουν μικρές, πολύ μικρές μειώσεις. Αντίθετα, υπάρχουν και σε πολλά προϊόντα. Άκουσα και σημείωσα ότι πάνω στο 20 έως 40% των προϊόντων υπάρχει μια αύξηση από 27 έως 30%. Άρα, διαπιστώνουμε ότι όλο αυτό που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση και προπαγανδίζει δεν ισχύει και ότι η ακρίβεια καλά κρατεί τελικώς. Και είναι κρίμα, διότι δεν μπορούν τα νοικοκυριά να τα απεξέλθουν. Μάλιστα. Εγώ έχω ένα παράπονο πάντως από το ΣΥΡΙΖΑ, το έχω ξαναπεί, θα το πω και σε εσάς. Μια φορά, δεν πειράζει. Πέρασαν δύο μήνες και η καμπάνια για την ακρίβεια που λέγατε και εξήγηλε ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης δεν έχει γίνει. Έχουμε πει μερικά πράγματα για την ακρίβεια και πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Φυσικά μια ανακοίνωση του Ιανουάριου. Το ξέρω. Περιμένουμε. Έχουν φάει τα σωκοματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Να το πούμε και αυτό. Γιατί από τον Ιανουάριο είχε ανακοινωθεί αυτό και δεν έχει. Καλά που το θύμισε, το είχα ξεχάσει. Παρ' όλα αυτά, οι προτάσεις μας ήταν πολύ συγκεκριμένες. Λοιπόν, κύριε Στιχάκη, πάμε σε εσά και μετά. Να πω το εξής, ότι η κυβέρνηση εξαντλείται σε ασπιρίνες κοροϊδίες και σε αυτές τις αυτά τα απροειδοποίητα τηλεοπτικά σοου που έκανε και τελευταία, ανακοινώνει μειώσεις τιμών, αλλά την ίδια στιγμή οι μισθοί και οι συντάξεις παραμένουν καθυλωμένα και μάλιστα στα επίπεδα του 2009. Το ΚΚΕ έχει κάνει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Καταργήσε τους έμεσους φόρους, καταργήσε το ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, καταργήσε τους ειδικούς φόρους στα καύσιμα.
Αυξήστε το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ για τους επαγγελματίες, για τους αγρότες, για τους εργαζόμενους συνολικότερα. Μέτρα δηλαδή που θα μπορούσαν να ανακουφίσουν τον εργαζόμενο λαό. Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις νόμου. Μπήκαν στο χρονοτούλαπο. Στο καλάθι των αχρήστων. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια καθαρά ταξική πολιτική από την πλευρά της κυβέρνησης. Ακριβώς γιατί υπηρετεί την πολιτική των λίγων, δεν είναι τυχαίο ότι από τις 500 επιχειρήσεις το 2023, κυρίως μεγάλα σούπερ μάρκετ, είχαν έσοδα 75% σε σχέση με το 2022, όταν το πρώτο 15ήμερο του μήνα έχει τελειώσει ο μισθός του εργαζόμενου και η σύνταξη του συνταξιούχου. Γι' αυτό λοιπόν αποτελεί μια ταξική πολιτική και πρέπει ο λαός με την πάλη του, με τον αγώνα του, είτε αφορά το μεροκάματο, το μισθό, τη σύνταξη, είτε αφορά τη μόρφωση, την παιδεία, την υγεία, συνολικότερα τα κοινωνικά λαϊκά προβλήματα, να πάρει τα δικά του μέτρα ανατρέποντας αυτή την πολιτική που εφαρμόζεται σήμερα. Λοιπόν, κύριε Δημόπουλε, για να ακούσουμε και εσάς. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι το εξής, ότι πρώτα απ' όλα. Και πάλι επιδεικνύει μια λαζονία η κυβέρνηση, γιατί πάλι σε τέτοια ζητήματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά, ξέρετε, σε όλα τα ζητήματα χρειάζεται να κάθονται όλοι οι φορείς, όλοι οι εταίροι, τα κόμματα. Δηλαδή δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή πορευόμαστε σωστά. Οι έλεγχοι δεν γίνονται όπως πρέπει. Έτσι, γενικώς υπάρχει ένα κλίμα ότι όλα είναι ανεξέλεγκτα και επιβάλλονται εκ των υστέρων τα πρόστιμα, τα οποία είναι δυσανάλογα μικρά σε σχέση με τα κέρδη που έχουν προκύψει. Το Πασόκ έχει κάνει την καμπάνια, το έχει κάνει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στην Κύπρο. Η βενζίνη εκεί είχε 1,4. Αλήθεια, 1,37. Και εδώ που γύρισα στην Ελλάδα είχε 1,9. Την οποία μάλιστα την παίρνει τα δικά μας δηληστήρια. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο τελικά δεν μπορούμε πράγματι να μειώσουμε το μηνικό φόρο κατανάλωση. Και από την άλλη μεριά, ξέρετε, ερχόμενο στο αεροδρόμιο πάλι. Συνήθως η κυβέρνηση επικαλείται την εισαγόμενη τελικά αύξηση διαφόρων προϊόντων. Γιατί τελικά μία φορά δεν παίρνει παράδειγμα από την Κύπρο και να πούμε, ωραία, να βρούμε τη μεθοδολογία πώς αυτοί το κάνουν και έχουν χαμηλότερες τιμές σε διάφορα προϊόντα. Κάποτε η Κύπρος ήταν πανάκριβη όταν πήγαινα πολλά χρόνια πριν. Τώρα πια, εκτός από τα ενίκια. Είναι μικρή οικονομία, λένε, ακριβώς, και πιο εύκολα ενεχόμενη. Κάποτε όμως ήμασταν 30% πιο ακριβή. Αλλά ξέρετε ποιος είναι ο μισθός ενός καθηγητή πανεπιστημίου στην Κύπρο? 3 φορές ο δικός μου μισθός. Κατά συνέπεια, αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχουμε περίπου ίσες τιμές, ζουν πολύ καλύτερα, το βιωτικό τους επίπεδο είναι πολύ υψηλότερο. Άρα, νομίζω οι έλεγχοι χρειάζονται να γίνονται, η συνεργασία με τις εταιριστικές οργανώσεις και τις καταναλωτικά κινήματα, να μην δείχνουν αλαζονία. Ξέρετε, όταν τους λένε κάτι, πρέπει να το ακούνε με προσοχή και να δίνουν απαντήσεις. Αυτό μου λείπει, ξέρετε, πάρα πολύ. Και το λέω και ως καθηγητής, και ως δάσκαλος, και ως γονιός. Και επομένως, έτσι θα προχωρήσουμε μπροστά. Κύριε, δεν υπάρχει ένας τρόπος. Μα θέλει η κυβέρνηση να τα βάλει με τα ιδιωτικά συμφέροντα. Ακούστε τι λέει, ακούστε τι λέει. Δεν θέλει να τα βάλετε με συμφέροντα. Αυτό. Σας το λένε. Ακούστε. Κύριε Δημόπουλος, το ίδιο. Το είπα εμέσως, σαφώς, κύριε Οικονόμου. Ακούστε. Όταν στο βήμα της Βουλής είπε ο Παπαθανάσης στον Τζακαλώτο, ο οποίος ήταν 5 χρόνια αυτός ο Υπουργός Οικονομικών, πόσους ελέγχους έκανες και πόσα ευρώ επέβαλες... 5 χρόνια κυβερνάτε, κύριε Οικονόμου. Πόσα ευρώ επέβαλες πρόστιμα. Ξέρετε τι είπε ο Τζακαλώτος. Και τώρα, για να μην χαίρετε το ΣΥΡΙΖΑ επειδή έχει πάει στην αριστερά. Δεν είχαμε τέτοια ακρίβεια το 18. Για να μην χαίρετε επειδή έχει πάει στην αριστερά. Ούτε ένα ευρώ δεν αυξήθηκε το ρεύμα. Ο υπουργός Τσίπρα, ξέρετε τι είπε. Κανέναν. Κανέναν έλεγχο και κανένα πρόστιμο. Δεν είχαμε τέτοια ακρίβεια όμως. Όχι, δεν είχαμε. Αλλά ήταν η ιδηλιακή εποχή. Ούτε η ιδηλιακή δεν είχε αυξηθεί. Δεν χρειαζόντουσαν έλεγχοι. Αυτό το πράγμα δεν το έχουμε. Δεν χρειαζόντουσαν. Δεν είναι ορθό αυτό που λέτε. Το ξέρετε. Έλεγχοι γίνονταν πάντα στην Ελλάδα. Τώρα, για να πω και στον αγαπητό κύριο Δημόπουλο, έχουν γίνει οι περισσότεροι ever, που λέει η νεολαία. Που λέει στο χωριό μας. Ναι, που λέμε στο χωριό μας. Οι περισσότεροι έλεγχοι τα τελευταία χρόνια και τα περισσότερα πρόστιμα. Αποδείχνει. Βέβαια, αποδείχνει. Ο λαϊκισμός, πρόσεχτε τώρα και η δημαγωγία. Λέει τώρα βάζεις, λέει, κερδίζει πολλά και βάζεις, λέει, μόνο αυτό το πρόστιμο. Ας έρθει να εισηγηθείτε όλα τα κυβερνητικά κόμματα που έχουν διατελέσει, τα πρόστιμα να πηγαίνουν. Γιατί το κάνετε μόνοι σας? Γιατί αυτή τη στιγμή πάντα, το εκατομμύριο είναι μόνοι σας. Εσείς το βάζετε το εκατομμύριο, το βάζετε εσείς. 4 χρόνια νομοθετείτε μόνοι σας. Το πλαίσιο, το πλαίσιο, 5 εκατομμύρια. Ναι, το πλαίσιο αυτή τη στιγμή είναι αυτό. Ναι. Αν κάτσουμε να το συζητήσουμε και να δούμε το 1 εκατομμύριο πρόστιμα, το κάνουμε 10. Γιατί έχει πολλά. Όχι, λέγατε 1 εκατομμύριο κάθε προϊόν. Έτσι λέγατε στην αρχή. Μετά το αλλάξατε. Το μήνα, το έχουμε μήνα, βάλει 12 εκατομμύρια πρόστιμα. Και λέτε ότι είναι ψίχουλα. Πάντως όλα τα κρίνονται από την απόδοση. Δεν είχε πέσει ούτε. Υπάρχει και ένα θέμα του τι εισπράξατε. Αλλά τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία αλλά να πω και το άλλο. Τι αποδίδει αυτό. Μειώνονται οι τιμές. Να πω και το άλλο. Αυτό είναι το ένα. Ο ένας πίνακας καθηγητά μου. Ο άλλος πίνακας ποιο είναι?
20% αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό. 20%. Και τώρα 1 Απριλίου και δεν θα είναι πρωτοπηλιάτικο ψέμα. Σαν το ξαναψήσουμε. Σου παίρνει 20. Θα το ξαναψήσουμε. Για να σας πω. Από το 9 που είπατε, κύριε Συντυχάκη, για πέστε μου τα τελευταία 15 χρόνια, ποια κυβέρνηση αύξησε τις συντάξεις, τον κατώτατο μισθό και έδωσε νέο εισόδημα. Από το 17 είχε ψηφιστεί. Ακόμα αυτό θα λέτε. Πέστε μου, ποια κυβέρνηση τα τελευταία 15 χρόνια έδωσε αυξήσεις συντάξεις και στον κατώτατο μισθό. Είσαστε σαν τον Χότζα. Παίρνετε 20 από τον λαό και το επιστρέφετε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιλάμε για πραγματικούς μισθούς και όχι για ονομαστικά. Κύριε οικονόμου, η κοινωνία δεν μπορεί να βγάλει πέρα και το ξέρετε και εσείς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ιδανικό θα ήταν να αυξάνετε τους μισθούς. Λέω και η κυβέρνηση σφίγγεται, προσπαθεί. Και ιδανικό θα ήταν να αυξάνετε τους μισθούς. Καλό είναι αυτό που γίνεται, αλλά να μειώνονται και τιμές. Λοιπόν, να καταργήσουμε τον νόμο για τον αναβαλλόμενο χώρο. Εμείς, κύριε Ξανάκη. Η κυρία της παρέας αύριο είναι και η μέρα της γυναίκας. Εσείς προλαβαίνετε να τσικνήσετε τώρα. Έχουμε ξεκινήσει πριν την αρχή. Ευχαριστούμε και τους κυρίους τους τρεις. Σε εσάς ειδικώς να ευχηθούμε την καλή επιτυχία. Θα είστε υποψήφιος και ετοιμόπουλος στο Ευρωψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Από όσο γνωρίζουμε, καλή επιτυχία. Πολύ αξιόλογη υποψηφιότητα να το πούμε. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα. Λοιπόν, πάμε στις δικές σας παρεμβάσεις όπως κάθε βράδυ τέτοια ώρα. Στον κύριο Παναγιώτη, τον παλαιό ψυχικό, με εκείνον θα ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σας, ακούμε. Καλησπέρα σας. Εκείνο που θα ήθελα σαν τίτλο να πω είναι για τα Τέμπη. Άλλοι το λένε έγκλημα και συμφωνώ, άλλοι το λένε ατύχημα. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να αρχίσω από την αρχή είναι 3 λεπτά μόνο. Πρώτον, 2004 πήραμε από κονσόρτσιουμ Ευρωπαϊκών Τραπεζών 10 δισεκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση των σιδηροδρόμων. Τα 10 δισεκατομμύρια τότε, σύμφωνα με τον επίσημο πληθωρισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή τη στιγμή κάνουν 53 δισεκατομμύρια. Είναι καλά τώρα, εντάξει. Όσο δε, τι γίνανε. Τα 5 δις πήγανε κατευθείαν στη διαχείριση της κυρίας Ρασκαλάκη για την εξυπηρέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων. Τα υπόλοιπα 5 δοθήκανε στους εργολάβους, στρατικούς εργολάβους, επίσης για την επίτευξη της επιτυχίας των Ολυμπιακών Αγώνων και για την προμήθεια των διαφόρων υλικών και μηχανημάτων για τον εξυγχρονισμό. Ολοκληρώστε, κύριε Παναγιώτη, ολοκληρώστε, παρακαλώ. Είπα 3 λεπτά ακόμα. Καλά, εσείς είπατε 3 και εγώ λέω ολοκληρώστε. Πέστε μας. Επειδή δεν είστε ο κύριος Παναγιώτης, αλλά δεν είμαστε χαζοί, αλλά συνεχίστε. Παναγιώτης είμαι εγώ και όποιος. Ναι, κύριε Παναγιώτη, λοιπόν. Γεια σας, κύριε Παναγιώτη, γεια σας, καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιάννη από τον Πειραιά. Καλησπέρα σας, κύριε Γιάννη, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Κύριε Στούμπο, είμαι ο τηλεθεατής, ο οποίος πριν μια εβδομάδα με την κυρία Κλήτου σας είχα κάνει την αντιστοιχία των χρημάτων των ελληνικών με τα ευρώ. Αν πριν θυμάστε. Πριν δύο εβδομάδες. Ναι. Δύο εβδομάδες, πότε έλειπα, ήταν. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Απλώς σας θυμίζω ποιος είμαι. Ναι. Σήμερα πήρα να πω για το θέμα της ακρίβειας. Ναι. Πήρα να πω, δεν ξέρω αν θυμάστε, κύριε Στούμπο, που είχαμε πει 850.000 έπαιρνε ο ξάδελφός μου, δηλαδή 2.500 ευρώ και σήμερα θα έπαιρνε 500.000 αν ήταν. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Σε πάση περιπτώσει, το θέμα με την ακρίβεια. Πιστεύω ότι ο υπερκαταναλωτισμός έχει φέρει την ακρίβεια στα ύψη και δεν πρόκειται να πτήσει ποτέ. Εάν όλοι μας μπορέσουμε και κάνουμε μια αποχή 10 ημερών, αντέχουμε 10 ημερών μια αποχή από όλες τις αγορές, θα δείτε ότι όλα τα αντικείμενα και τα αγαθά όλα θα έχουν μια μεγάλη μείωση, μια μεγάλη αποχή. Και σήμερα συγκεκριμένα, τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένας ξάδελφός μας πήγε στην Αμφιθέα εκεί στη γειτονιά σας, κύριε Ξενάκη, ναι, ναι, και έφαγε 2 κιλά παϊδάκια. Πόσο? Τα οποία τα παϊδάκια τον εφάγανε, δεν τα έφαγε. 2 κιλά παϊδάκια, 2 σαλάτες και 2 μπύρες, 155 ευρώ, χωρίς απόδειξη. Να σας πω εγώ, να σας πω εγώ ότι τα παϊδάκια του κιλό στο delivery, που είδα σήμερα με το μάτι μου, δεν τα άκουσα από κάποιον,
Ήταν 32 ευρώ το κιλό delivery, delivery όχι 32 να τα φας εκεί. Σας είπα εγώ στην ταβέρνα, 45 ευρώ. Ναι, ναι. Ναι, 32 delivery, άρα μπορείς να βρεις ήταν 40 που λέτε, 45. Ναι. Στη Βαρβάκιο 11 με 12 η πώλησή του στα παϊδάκια. Ναι. Να το πω. Ναι. Λοιπόν, αυτή η αποχή δεν μπορεί να γίνει αυτή. Έχει ενδιαφέρον, κύριε Γιάννη, αυτό που λέτε. Έχει ενδιαφέρον, αλλά δεν το έχουμε δει ποτέ να γίνεται. Αυτή η αποχή δεν μπορεί να γίνει για 10 μέρες, όλες οι οικογένειες. Και ναι. Σας παρακαλώ πολύ να θυμηθούμε πάλι τις ημέρες αβίας των ναυτικών που έχουμε πει, να ρωτήσουμε και τον κύριο Βαρβέρη και τον πρόεδρο του ΝΑΤ. Τις ημέρες αβίας των ναυτικών, οι οποίες είναι πληρωμένες. Ευχαριστούμε πολύ για το τηλεφώνημα. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Το έχουμε στο μυαλό μας. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Βασίλη από το Παγκράτη. Ναι. Καλησπέρα ναι. Σας. Καλησπέρα σας, ακούμε. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Να είστε καλά. Πέστε μας. Βλέπω στις εκπομπές όλες που κάνετε, εσείς και άλλες και άλλοι. Πιο δυνατά δεν μιλάνε ακούω. Για τον Κουτσούμπα, μιλάνε για τον Κασελάκη, μιλάνε για τον Μόφιλο, μιλάνε για τόσα πράγματα. Δεν άκουσα όμως κανένα να μιλάει για τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, που τα φάρμακα τα πήγε στα ύψη. Ένας συνταξιούχος, πώς θα τα πάρει με 500 ευρώ το μήνα που παίρνει. Και σήμερα ακριβώς πήγα, πλήρωνα για μια διμηνία 52 ευρώ. Ναι. Και σήμερα πλήρωσα επιπλέον 82. Μάλιστα. Αυτά τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Η συμμετοχή σας λέτε έχει φτάσει 30 ευρώ επιπλέον από ό,τι ήταν ως τώρα. Ναι. Ναι. Σε ένα δίμηνο. Σε γεννώσιμο ή σε πρωτότυπα. Ναι, ναι. Τριμηνία σου λέει, 80 ευρώ παραπάνω από, 30 ευρώ παραπάνω από ό,τι πλήρωνε τώρα, σε τριμηνία συνταγή. Ναι. Άρα έχουν αυξηθεί ναι, ναι. Τα φάρμακα που έπαιρνε, πόσο της 100. Αυτό είναι 50% είναι. Και 60% είναι. Μάλιστα. Το 50-80, 60% είναι. Λοιπόν, τι να σου πω τώρα, εμείς τον είχαμε εδώ πριν από... Και λέω στο φαρμακοποιό, ναι. Τι έγινε, ο Άδωνης λέει φταίει. Κανείς δεν μιλάει για αυτόν τον Άδωνη. Όχι, όχι, μισό. Επειδή ήταν εδώ πριν από τρεις μέρες και έκατσε μία ώρα και ένα τέταρτο και του βάλαμε όλα τα ερωτήματα τα οποία προλάβαμε στο μία ώρα και ένα τέταρτο, απάντησε όλα. Το πώς απάντησε και το αν απάντησε ικανοποιητικά, το κρίνετε κι εσείς και εμείς και όλοι μας. Αλλά ήταν εδώ και απάντησε. Ναι. Μην το λέτε αυτό, μην είμαστε άδικοι. Και επίσης, ναι. Ο λόγος δίνεται σε εσείς για να μας πείτε αυτό που μας λέτε τώρα. Ότι είδατε να πληρώνετε συμμετοχή 60% επάνω. Είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Την επόμενη φορά που θα τον έχουμε εδώ, έρχεται τακτικά και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Θα του το βάλουμε και αυτό τη συμμετοχή ξανά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασίλη. Να είστε καλά. Πάμε στον κύριο Σωτήρη από το Περιστέρι. Καλησπέρα, ναι, καλησπέρα κύριε Συνονόματε. Γεια σας, κύριε Συνονόματε. Εγώ ήθελα να πω δύο λέξεις. Είχατε προχθές. Τον κύριο Γεωργιάδη. Σωστά. Ναι. Κάναμε ένα υπολογισμό με το λογιστή μου πριν την περασμένη Παρασκευή. Ναι. Μου κρατάνε 90 ευρώ περίπου όχι εισφορά αλληλεγγύη και εισφορά αλληλεγγύης και για φαρμακευτική από τη μακαρίτσα τη γυναίκα μου. Ναι. Επίσης μου κρατάνε και εμένα άλλα 160 περίπου μαζί με εισφορά αλληλεγγύης και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ναι. Λοιπόν, είχαν πει κάποτε ότι οι κύριοι θα τα καταργήσουν αυτά. Δεν ξέρω βέβαια αν ισχύει, εδώ εισαγωγικό νομίζω ότι είναι. Ναι. Και κάποτε ο κύριος Γεωργιάδης είχε έρθει εδώ στα Καπή Περιστερίου, κύριε Συνονόματε, κύριε Σωτήρη. Μάλιστα. Το ρωτήσαμε εμείς οι συνταξιούχοι όλοι, κύριε Υπουργέ μου, θα βάλετε το 1 ευρώ τη συνταγογράψη. Λέει όχι, λέει, ποιος σας τα λέει αυτά, είναι λόγια λέει. Μετά από μια εβδομάδα μαθαίνουμε ότι βάζει το 1 ευρώ τη συνταγογράψη. Μάλιστα. Παίρνω κάτι φάρμακα επίσης πάλι, κύριε Ξενάκη, γιατί σας σέβομαι και σας εκτιμάω. Να είστε καλά. Ναι, και εσείς να είστε καλά όλοι. Τα οποία τώρα έχουν αυξηθεί στα ύψη, πέρα για τον Πάρκινσον. Μάλιστα. Ναι. Επίσης να σας πω το τελευταίο. Θα χαρώ πολύ να δείτε να κάνετε ένα ρεπορτάζ στη Λαϊκή της Τετάρτης του Περιστερίου. Ναι. Για τις τιμές λέτε. Ε. Για τις τιμές λέτε, κύριε Σωτήρη.
Ναι, ναι, ακριβώς. Έχουμε και εμείς λαϊκοί στο παλιό Φάληρο, ξέρω. Ξέρω πώς είναι τιμές. Πολύ καλά ξέρω. Ναι, στη λαϊκή τη Τετάρτη όμως θα έρθετε. Λοιπόν, αν τα καταφέρω θα έρθω. Αλλά πάντως εικόνα λαϊκής έχω και εγώ. Έχω και εγώ στη γειτονιά μου, πολύ κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Πάμε στην κυρία Ανδριανή από την Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε, κυρία Ανδριανή. Θα ξαναδείτε. Εγώ από τα 40 μου χρόνια, 40 ετών που ήμουν, έχω γεννηθεί 21. 11 του 21, του 56. Του 56, 21. Κοιτάξτε, είχα καρκίνο στο μαστό, ξεκίνησα από εκεί δηλαδή και κατέληξα στο τέλος να... Στο τέλος κατέληξα να γεμίσω ολόκληρη γιατί πήγα και έκανα την γαστροσκόπηση. Μάλιστα. Η γαστροσκόπηση που κάνουν συνήθως οι άνθρωποι που έχουν καρκίνο. Εγώ βέβαια ο καρκίνος μου ήταν το 2003 και δεν φανταζόμουν ότι τέλος πάντων επειδή ασχολείται κάποιος λογιστής με μένα ότι δεν θα μου έλεγε ότι για το ηλεκτρικό. Για ποιο? Κοιτάξτε, με εκβιάζουν, με παίρνουν κάθε μέρα από δικηγορικό γραφείο ότι θα μου κλείσουν το ηλεκτρικό. Το ρεύμα, λέει. Δεν λέω ότι δεν χρωστάω. Χρωστάτε, μάλιστα. Χρωστάω, αλλά να μπορούσαν να μου κάνουν μια καλή ρύθμιση, κάτι. Εγώ παίρνω 730. Μάλιστα. Όλα, κύριε Αδριανή, όλα, ναι. Δηλαδή ναι. Και επικουρικό και... Πόσα χρωστάτε, αν επιτρέπετε, τι χρωστάτε, χρωστάτε μεγάλο ποσό? Γύρω στις 6,5 ήταν 8 και πήγε και τα πλήρωσε γιατί πούλησα το σπίτι το κάτω της μητέρας μου. Μάλιστα. Για την υγεία μου. Μάλιστα. Και τώρα τι χρωστάτε στην εταιρεία που χρωστάτε ρεύμα? Φαντάζομαι, γιατί σας ρωτάω, συγγνώμη, δεν θέλω λεπτομέρειες, θέλω να σου πω απλώς ότι... Έχετε κάνει μια προσπάθεια να κάνετε μια ρύθμιση για να πληρώνετε χρήματα, κάποια χρήματα το μήνα? Κοιτάξτε να δείτε, πήγα στα κεντρικά, νόμιζα ότι ήταν τα κεντρικά στο Μαρούσι. Κυρία Αδριανή, συγγνώμη, επειδή τώρα θα φάμε πάρα πολύ χρόνο, κρατάμε το τηλέφωνο, ναι. Το τηλέφωνο σας, μας κάνουμε τηλεφώνημα, το βρούμε, αλλά να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες, αλλά δεν... Πρέπει να κάνετε μια προσπάθεια, κάνετε μια ρύθμιση. Αυτό θέλω να σας πω. Έτσι γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις που κάποιος έχει οφειλεί. Αλλιώς δεν γίνεται. Και αν δεν μπορείτε εσείς, ρωτήστε κάποιον άνθρωπο το περιβάλλον σας, πιο νέο ίσως. Τι έχει λογιστή. Το λογιστή σας, που να σας βοηθήσει. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Αυτό. Εδώ είμαστε. Κάντε την προσπάθεια αυτή και να το συζητήσουμε ξανά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Πάμε στη κυρία Καλλιόπη από τα Πατήσια. Καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να επισημάνω κάτι. Κοιτάξτε, χθες συγκεκριμένα το βράδυ είχαμε πάει μια εκδρομή με ένα πούλμαν που είναι τέλος πάντων εδώ στη γειτονιά μας και περάσαμε από την Οδό Πανεπιστημίου 10:30 το βράδυ. Ναι. Δεν υπάρχει κανένας να κυκλοφορεί στην Οδό Πανεπιστημίου που κεντρικότατα στην Αθήνα. Λοιπόν, φοβάται όλος ο κόσμος. Ναι. Έχει παραγίνει το κακό με τους αλλοδαπούς. Φοβάται κάθε γυναίκα να πάει ένα θέατρο, ένα κινηματογράφο. Η κυβέρνηση και οι πολιτικοί σας που έρχονται όλοι εκεί πρέπει να το επισημάνετε και να το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Δεν μπορεί να κόβουν τις συντάξεις στις δικές μας και να τα δίνουν τα επιδόματα στους αλλοδαπούς. Να μην πω εθνικότητες, γιατί θα με περάσετε για ότι λέω κάτι για εκείνους. Λοιπόν, έχει παραγίνει. Μάλιστα. Έχει παραγίνει το κακό με τους αλλοδαπούς. Κάντε κάτι, φορολογήστε τους ή βάλτε τους μεγάλους φόρους. Μάλιστα. Λοιπόν. Τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση όλοι? Έχουμε γίνει δέσμοι μέσα στα σπίτια μας. Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε από τις 8:30 και τις 9 του βράδυ. Στα Πατήσια που μένε, κύριε Καλλιόπη. Γιατί έχουν κλέβει, βιάζουν και τους ανεκούμαστε. Στα Πατήσια. Στα Πατήσια, σε ποια περιοχή είστε? Λοιπόν, δεν ακούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Υπάρχει εγκληματικότητα σε ένα μεγάλο κομμάτι της πόλης. Αυτό είναι μεγαλύτερη από ό,τι σε κάποια άλλα κομμάτια. Δεν οφείλεται μόνο σε αλλοδαπούς, να το πούμε αυτό. Έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι πως υπάρχουν γειτονίες οι οποίες δυσκολεύεται κάποιος να κυκλοφορήσει το βράδυ.
Λοιπόν, πάμε στον κύριο Άγγελο από το Θησίο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Στούμπο και Τσενάκη. Καλησπέρα σας. Σας παρακαλώ πολύ. Θα ήθελα να ακουστεί η γνώμη μου, να μην μου το κλείσετε. Από ας πούμε κάποια παράπονα που έχω να κάνω κι εγώ. Κάντε τα, κάντε. Για την εκκλησία. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούμε, παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, ο Μητροπολίτης Κερκύρας είπε ότι κάποιοι βουλευτές από τα κόμματα δεν θεωρεί σωστό να έρθουν μέσα στην εκκλησία, ναι, εφόσον ψηφίσανε τον νόμο για την ομοφιλία. Ναι. Για μένα, ναι, είπε πολύ καλός. Διότι η εκκλησία δεν είναι καφενείο. Έχει νόμους. Mm. Δεν μπαίνουν σε κανένα καφενείο και λέει ο κύριος αυτός ο Σιμόπουλος Ράτος ή ο Αλέξανδρος Αυλονίτης ότι εγώ θα μπω γκαηλίκι δηλαδή στην εκκλησία μέσα, όπως μίλαγε έτσι. Πώς είναι καφενείο η εκκλησία? Πώς θα μπεις μέσα? Εδώ υπάρχουν νόμοι. Πώς έχετε στην εκπομπή σας νόμους και αρχές και εκκλησία που είναι η πίστη, η χριστιανική ορθοδοξία, η πιο καθαρή ορθοδοξία σε όλο τον κόσμο. Είναι οι Έλληνες. Πώς αυτό θα μπει γκαηλίκι? Δηλαδή σαν να λέει ότι, δηλαδή, και όλοι παραπονεθήκαν και λέει, α, αμαρτία είναι, δεν αφήνει να πει, ποιοι είναι αυτοί η εκκλησία να μπουν αυτοί, λέει, μέσα. Λοιπόν. Δεν αφήνουν εκκλησία, οι παπάδες να μπουν μέσα. Οι χριστιανοί δεν ξέρουν να πούνε, να ξέρουν. Λοιπόν, κύριε Άγγελε, οι παπάδες είναι εκπρόσωποι του Θεού. Πρώτον, ψύχρεμα. Πρώτον, ευχαριστούμε πολύ, σας ακούσαμε. Να πω το εξής. Σκεφτείτε λιγάκι, έχετε κάποιον άλλο Μητροπολίτη πέραν του συγκεκριμένου, ο οποίος έχει βγάλει ανάλογη απόφαση για άλλη Μητρόπολη της χώρας? Αυτός είναι ένας Μητροπολίτης, άντε μπορεί να είναι και δεύτερος. Άλλοι δεν υπάρχουν. Πώς γίνεται λοιπόν, αυτός έχει δίκιο ή όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι δεν έχουν βγει δημοσίως να πούνε, απαγορεύουμε να μπουν σε εκκλησίες μας οι βουλευτές? Σκεφτείτε το λιγάκι, αυτό θέλω να σου πω μόνο. Και να πω εγώ, ναι, γιατί για όσους μας ακούν, όχι μόνο για τον κύριο Άγγελο, με προσοχή και ψυχραιμία, η Ορθοδοξία δεν είναι μόνο για τους Έλληνες. Είναι για όσους θέλουν να είναι και γενικώς, επειδή εγώ εκκλησιάζομαι όσο μπορώ και όταν μπορώ, δεν έχω ακούσει κάποιον να βάζει κανόνες για το ποιος μπορεί να εκκλησιαστεί και ποιος δεν μπορεί να εκκλησιαστεί. Αυτό. Λοιπόν, okay, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν μαζί μας απόψε το βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Παρασκευή, 10 παρα 10 εδώ πρώτα ο Θεός. Καλό υπόλοιπο Τσικνοπέμπτης, μισή ώρα έχετε για όσους τσικνίζετε ακόμα. Έχει. Πάμε κι εμείς μας και αποτσικνήσουμε, θέλω να πω. Τα λέμε αύριο, καλό βράδυ.